Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη μας, από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 των FM, ραδιο Μαρμίτα και σήμερα, Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο, Ζάχος Ντρούλινγκ, συντροφιά Παρέιτσα μαζί με τον Βασίλη Καβαδία στην οικοληψία. Θα πάμε μέχρι και τις 12, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Προσέξτε, όχι ως Παρασκευή, Δευτέρα και Παρασκευή 10 με 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 με 10. Απολαύστε φέτος το Δευτέρα και Παρασκευή, γιατί από του χρόνου Παρασκευή ξεχάστε μας. Έτσι το λέμε και σαν μια... σαν ένα νέο ρε παιδί μου, έτσι εδώ πέρα στους υπεύθυνους, να το ξέρουν. Παρασκευή του χρόνου δεν θα μας βλέπετε εδώ πέρα. Να το ξέρετε, σας το λέμε από τώρα. Καλησπέρα. Να μας δουν λίγο δύσκολα, δεν μας βλέπουν. Να έχω καρυπίδες με θυμήθηκε. Με θυμήθηκε ο πρόεδρος. Γέιτσας. Τη φωτογραφία την είδες. Ποια? Με την άσχημη. Την είδα, ρε φίλε. Την είδα. Στο μεταξύ τη βλέπω, ήρθε στα επίσημα. Α, να σου πω κάτι άλλο. Δεν πας σε αυτήν την ηλικία να βγεις με 35χρονο φωτογραφία. Χάνεις. Ένα-ένα. Να τα πάρουμε από την αρχή. Να τα πάρουμε από την αρχή. Αλλά αυτά είναι το τελευταίο. Θα σαλιάρισουμε. Όχι, 5 λεπτά πριν να σαλιάρισουμε. Το πεντάλεπτο του σαλιάρισματος. Ντρούλινγκ, είμαι σαλιάρης. Λοιπόν. Σήμερα, παιδί μου, ξέρω εγώ, πάζουμε εκδρομές με τους φίλους. Μέσα έξω με τον ΠΑΟΚ. Στα με χιόνια, με βροχές, με 40 βαθμούς, έτσι. Θεομηνία είχε τρέγια, θεομηνία, 8.000 με θεομηνία είχα. Άκου, πας με την παρέα, είτε ζέστη είτε κρύο. Στη θύρα 4, α πούμε, πιο νέο. Τώρα δεν πάει στη θύρα 4, έτσι, λογικό, και εγώ δεν πάω στη. Και σε συνέχεια, α πούμε, στην ίδια θύρα. Και ξαφνικά του λε ένα πρωί, παιδιά, δεν μπορώ να έρθω. Σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει, Τάσο, δεν θα έρθω στην 4, φίλε, α πούμε. Και λε, εσύ, γιατί ρε, φίλε, πού θα είσαι, θα είμαι στα επίσημα. Τι θα σκεφτεί για αυτόν ή για αυτήν. Κοίταξε τώρα. Ή θα είναι. Βασίλη, βάζουμε λίγο χάλι, σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ έτσι σκέτο με κοιμά θέλω το μακάρον. Λοιπόν, το πρώτο που θα πάει το μυαλό σου είναι εγκομμένο δουλειά. Είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Ναι. Έτσι. Το πέτυχες. Το δεύτερο που θα πάει το μυαλό σου είναι οικονομικό συμφέρον. Πώς θα το σκεφτείς, ρε παιδί, δεν θα πεις αυτός καλά, αρέσει. Δεν μας ρίχνει τώρα τελευταίο μάτς κιόλας. Δεν έρχεται, πάμε εμείς τώρα 16 μάτς. Καταρχήν θα πω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό για να υπάρχει αυτή η απουσία. Δεν γίνεται να είμαι συνέχεια. Στην κερκίδα με τα φιλαράκια μου, έτσι, να γουστάρουμε, να κάνουμε ένα ξαφνικά να μας ρίχνει ζάρτ. Εντάξει, και έτσι, να σου πω και κάτι. Εγώ έτσι θα το σκεφτόμουν. Πώς το εκλαμβάνω εγώ. Εγώ θα θύμωνα. Τζάμπα πήγε. Ναι, γιατί. Ναι, τώρα εντάξει. Γιατί τζάμπα. Πόσο χρόνο είναι ο άλλος. 40. Δεν πάνε μέσα για υποπλάνηση. Όχι, 40-41 είναι ο καθένα. Εντάξει. Πιο μικρό. Αυτή δεν είναι. Δεν είναι δίπλα τη πιο μικρό φάνηκε, να ξέρει. Ναι. Όχι. 3-0 από τα πολύ. Δίπλα τη φάνηκε πολύ πιο μικρό. Καλάθι και φάουλ. Ο Θόδωρος, ο οποίο πρέπει να είναι, νομίζω, πολύ χαρούμενο σήμερα, όπω όλο ο κόσμο του Άρη. Τι έγινε. Γιατί όλα πάνε καλά. Δηλαδή, για πε. Και για τον ΠΑΟΚ, να ξεκινήσουμε. Και για τον Άρη. Νομίζω ότι πάνε πάρα πολύ καλά. Τα πράγματα φέτος η φετινή χρονιά. Για τον ΠΑΟΚ καλά, για τον Άρη δεν πάνε. Άσχημα δεν πάνε. Καλά, δεν πέτυχες ο στόχος σου. Ναι, ο στόχος ήταν να βγει η Ευρώπη. Άρα πας πάρα πολύ καλά. Έκανες μια πάρα πολύ καλή πανηγυρική αυλαία στο Άρης. Ο Άρης ήταν απολαυστικός. Έκανες μετά από 40 χρόνια το σκορ το οποίο δεν είχες ξανακάνει. Έβαλες 7 γκολ. Και σε αυτό, 7-2, λιγότερα χρόνια. 40 χρόνια πρέπει να έχεις. Ήμουν σε αυτό το μάτς. Πόσο, 62 είσαι, ρε φίλε? Όχι, 40-50 είμαι. Α, 10 χρόνια. Ναι, μπορεί να είσαι. Όχι, μπορεί, μέσα είμαι. Με την Καστοριά του 7-2. Μπράβο. Θυμάμαι κιόλα. Και μάλιστα ήταν από τα λίγα. 39-40 χρόνια. Το μοναδικό μα που ήταν και η μητέρα μου. Δηλαδή, μα πήρε ο πατέρα μόλι, ρε παιδί. Το 79-80 ήταν, πότε ήταν? 78-79 πρέπει να ήταν. Τότε ήσουν μόνο 8 χρόνια χωρί τίτλο. Ναι. Πώς περνάνε τα χρόνια, 49 γίνανε και πάμε, για 50. Όλοι πρέπει να είναι χαρούμενοι και ιδίως ο Θοδωρής Καρυπίδης. Ο Ματζιώκης δεν είναι χαρούμενος. Εγώ μιλάω για παοξίδες Αριανούς. Εντάξει, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα και οφείλουμε να το σεβαστούμε, γιατί όλοι περάσαμε, πέρα από την καζούρα που κάνουμε, όλοι περάσαμε από τέτοιες καταστάσεις. Οφείλουμε να σεβαστούμε την κατάσταση που είναι ο Ηρακλής, πέρα από τα οπαδικά, έτσι, πέρα από τις προσωπικές διαμάχες, παύλα κόντρες που έχουμε. Περνάει πολύ δύσκολες ημέρες η ομάδα του Ηρακλή, η ιστορική ομάδα του Ηρακλή. Εντάξει, άκουσε. Να πω κάτι για όλα. Ναι, φυσικά. Ο Ηρακλήδης και η ομάδα. Μισό λεπτό, φυσικά, όπως το λέω για όλες τις ομάδες, η μόνη υπεύθυνη για όλα αυτά που τραβάει η ομάδα του Ηρακλή είναι οι διοικήσεις. Πάντα πρώτα φταίει ο εαυτός μας και μετά οι άλλοι.
Και φυσικά. Αυτό είναι και σε αυτά που πέρασε ο Άρης. Πάντα φταίμε πρώτα εμείς ναι. και μετά οι άλλοι. Αλλά για τον Ηρακλή τώρα που είπες. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνώ σε αυτό που λες. Mm. Συγγνώμη, σαν Αριανός. Mm. Όχι σαν γενική άποψη, είναι σωστό αυτό που λες. Εγώ σαν Αριανός, ο Ηρακλής ούτε την ομάδα σεβάστηκε, ούτε τον κόσμο του Άρη. Δηλαδή. Δηλαδή, ούτε την ομάδα σεβάστηκε όταν στην Ευκαρπία από το 20 λεπτό παίζει μια ομάδα με 9. Χθες να σου πω το παράδειγμα. Mm. Μένα μου την έδωσε αυτό χθες στο γήπεδο. Mm. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Εγώ δεν το είδα, αλλά μου το είπε ο διπλανός μου. Στο 6-2, mm. ο προπονητής μας, ξέρεις τι έκανε. Έτσι τους έκανε. Έτσι είχε κάνει ο Καραγεωργίου στο Χαρελάου στο 0-3. Και μας γύρισαν τα μυαλά ανάποδα. Πού, σε ποιο είχε κάνει. Με τον. Το 1-3. Με τον Μίτσελ. Μίτσελ ήταν. Αυτό. Ναι. Τελευταίο τέτοιο που είχε ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι είχε κάνει και μας γύρισαν τα μυαλά ο Καραγεωργίου. Ωραία. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω όμως το χθεσινό, άκουσε με. Έτσι είχε κάνει και ο Δόνης, συγγνώμη, στο 4-0 ημίχρονο στην Τούμπα και έφαγε το κράξιμο της αρκούδας. Με τον Άρη πάλι. Ναι. Δηλαδή, κάνετε fair play στον Άρη, ο ΠΑΟΚ. Εγώ σου λέω ότι. Όχι, εγώ δεν θέλω ποτέ fair play. Ναι. Ωραία. Έτσι. Άλλο ποτέ θέλω δεν θέλω fair play. Άλλο θέλω να πω. Γιατί άκουσα ο κόσμος πάει να δει θέαμα, πάει να δει γκολ. Όσα μπορείς, βάλε με. Άκουσα. Ένα. Ναι. Fair play θα κάνεις. Υπάρχει και θα σου πω μια περίπτωση. Fair play δεν θα κάνεις στο σκορ. Θα κάνεις σε άλλες φάσεις. Όταν σου δώσει την μπάλα ο αντίπαλος γιατί τραυματίστηκε ο παίκτης σου κτλ. Ένα. Εγώ λέω και σκορ θα κάνεις. Λέω. Θα σου πω τις περιπτώσεις. Όταν είναι 11 με 11. Δεν υπάρχει κανένα fair play. Βάλ τους 12, βάλ τους 13. Mm. 11 με 11 δεν παίζουν. Mm. Σε αυτό παραδέχομαι τους Γερμανούς. Όταν παίζουν 11 με 11, τι θα πει fair play. 11 δεν είναι οι άλλοι. Δηλαδή, άμα είναι 8-0, να μην το κάνουν 9-0. 11 με 11 παίζουν. Mm. Δες όμως στην Ευκαρπία τι είχε γίνει. Τώρα ξύνουμε πληγές, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, από το 20 ήσουν με. Από το 20, ο Άρης που ήταν και γενικά εκείνη η ομάδα. Πέφτω δεν πέφτω, δηλαδή ήταν μια ομάδα αδύναμη. Έπαιζε με 9 παίκτες από το 20. Αδίκως. Όχι, δικαίως να σου πω εγώ. Δεν θυμάμαι. Πόσο ήταν στο 20 το σκο, θυμάσαι. Ή 1-0 ή 2-0. 1-0 νομίζω ήταν. 1-0. Ναι. Και, οι παίκτες του Ηρακλή, για να μην το βάζω Ηρακλής. Με Μαχλά τότε ο Ηρακλής. Αυτό το είπα. Ο Μαχλάς π.χ. στο 5-0, αν θυμάμαι, ή 6-0, έβαλε γκολ και έτρεξε, πήρε την μπάλα. Να τη στήσει στην σέντρα να βάλει γκολ. Εγώ του Ηρακλήδες, συγγνώμη, δεν μπορώ να του λυπηθώ. Άμα θες να λέω ψέματα στο μικρόφωνο. Όχι. Εγώ δεν σου είπα να πει. Δεν μπορώ. Και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, σωστά. Έτσι. Δεν μπορώ να του λυπηθώ. Συγγνώμη. Δηλαδή εσύ τώρα. Άνθρωπος είμαι. Ναι. Άμα ήμουν ο Τζίζος, θα του λυπόμουν. Ναι. Δηλαδή... Δεν μπορώ. Άμπραβο. Συγγνώμη. Δηλαδή εσύ την Καστοριά τώρα που την έριξε 7 και την ξεφτέλησε. 11 με 11 παίζαμε. Και τι σημασία έχει. Τώρα σου το παίρνω. Στο παράδειγμα. 11 με 11 δεν υπάρχει fair play. Α. Δεν υπάρχει φίλε. 11 παίζω με 11 ρε φίλε. Δεν μου λες. Μπορείς να με ρίξεις 30, βάλτα. Ναι, δεν μου λες. Ναι. Στο Χαριλάου μέσα. Ναι. Όταν υποβαστήκατε με το κολάρο του Κατσιάμπη 11 με 11, δεν ήσασταν. Γιατί το διακόψατε. Τι σχέση έχει αυτό. Τι σχέση έχει. Μπήκαν 2-3 τέτοιο και μου έκανε μια βλακία. Τι σχέση έχει. Ρωτάω. Τι σχέση δεν έχει σχέση, απλά ρωτάω. Όχι, ναι, το καλά έκανε. Ρωτά, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε. Και επαναλαμβάνω. 11 με 11 δεν υπάρχει κανένα fair play. Μπορεί να τον βάλει τον άλλο 10. Βάλ τον. Πάντω ο Φατσέα είναι αυτό. Το μοιάζει τρομερά. Όχι, είναι ο προπονητής. Α! Πολύ. Α, θέλω ένα. Όχι, ήταν πραγματικά. Τον έμοιαζε ακριβώς αυτό το. Στο τρίτο λεπτό και σαν. Προπονητής του Όφη, ρε φίλε. Σαν το Φατσέα, δεν είναι στο προφίλ. Θέλω να πω ένα σχόλιο, πραγματικά. Ευτυχώς που τελείωσε το πρωτάθλημα. Ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί αν είχε άλλες 3-4 αγωνιστικές, ψεύω θα έβγαινε Ευρώπη Όφη. Ευχαριστούμε πολύ που έληξε το πρωτάθλημα. 3 αγωνιστικές να είχε 4, μας περνούσε όφη. 100%. Σιγά λίγο, αν είχε άλλες 4 αγωνιστικές. Μας περνούσε 100%. Μπορεί να έβγαινε και ο Άρης τρίτος. Όχι, και άμα έβγαινε τρίτος, το ίδιο πράγμα. Τι. Μπορεί να έβγαινε και ο Άρης τρίτος. Δεν το ίδιο πράγμα. Και τι θα γίνει. Πώς, θα έπαιρνε το καλό εισιτήριο. Όχι. Η ΑΕΚ πήρε το καλό εισιτήριο για το Europa League, φίλε. Πρόσεξε, η ΑΕΚ το πήρε γιατί είναι τρίτη. Άμα έπαιρνε το κύπελο ο. Ποιο θέλει. Πες μια ομάδα, ο Ατρόμητος. Ναι. Ο Ατρόμητος. Δηλαδή, αν έπαιζε ΑΕΚ Ατρόμητος τελικό, να στο πω αλλιώς. Και κέρδιζε ο Ατρόμητος, το καλό εισιτήριο το παίρνει ο Ατρόμητος. Αυτός παίρνει το κύπελο, παίρνει το καλό εισιτήριο. Δεν το πήρε όμως ο Ατρόμητος. Αυτός πώς θα το πάρει, αφού είναι η ΑΕΚ, ρε φίλε, στο τελικό. Λέω, αν έπαιζε ΑΕΚ Ατρόμητος, δεν παίρνει. Το καλό εισιτήριο δεν το παίρνει ο τρίτος, το παίρνει ο κυπελούχος. Κατάλαβα. Εντάξει, το κατάλαβα αυτό, δεν το ξέρα. Ναι. Δεν το ξέρα. Από την αλήθεια, δεν κάνω τον πονηρό. Αλλά επειδή είναι ΑΕΚ και τέτοιο, το έχει σίγουρα η ΑΕΚ. Κατάλαβες. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το εισιτήριο. Λοιπόν, άρα αυτά για το τέτοιο. Μπράβο τον Όφη. Μόνο στην Ελλάδα. Αυτά, συγχαρητήρια.
Ευτυχώς τελείωσε το πρωτάθλημα. Κινδυνεύαμε στην Αριανέ, θα μας περνούσε ο Βιάλες 3-4 αγωνιστικές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ήθελες να ρίξεις τα Γιάννενα, ήθελες να ρίξεις τον Όφη. Δεν ήθελα να ρίξω τα Γιάννενα, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Πέσαν τα Γιάννενα. Αποφάσισε, ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Αφού τους κέρδισα. Τι λες, ήθελα να τα ρίξω, έπεσαν. Καλά, δεν μπορούν να πέσουν και όλοι. Στις εκπομπές που κάναμε. Σωστά. Σε όλους τους μήνες αυτούς, ιδίως τους τελευταίους, είχε ένα μένος, τελευταία ιδίως, με τον Χριστό Βασίλη, με τα Γιάννη και τα Έπεσε. Πιο παλιά ναι. είχατε κάνει post, ναι. οι περισσότεροι Αριανοί, στα Τσακίδια, τη Βρωμοομάδα, τη Θυγατρική, την ομάδα δορυφόρο του Σαββίδη, τον Ρόφι. Ναι. Βιαστήκατε λίγο. Γιατί τελείωσε. Τελείωσε. Γιατί τελείωσε. Τελείωσε. Γιατί με τον Πλατανιά. Εδώ είναι το ωραίο. Αχ, εδώ είναι το ωραίο. Ποιο θα είσαι εσύ τώρα, με ποιο θα είσαι στο τέτοιο. Παίζουν δύο ομάδες που είναι φύλλα προσκύμενες στον ΠΑΟΚ. Ποιο, ο Πλατανιά. Ποιο. Πλατανιά δεν φύλλε παραδοσιακά ομάδα του Ολυμπιακού, ήταν σε παραδοσιακά. Παλαιόθεν. Τι παλαιόθεν. Μην τρελαθούμε τώρα. Παλαιόθεν. Εδώ του δίνανε και δεν πήγαν να καταθέσουν. Παλαιόθεν. Του πλακώσαν στα σούτια να πούμε τότε που βγάζανε τι κάμερε. Ξύπνησε μετά από πέντε μήνε εκείνο και είπε ότι δεν πήγαν να καταθέσουν. Για ποιον είσαι έτσι, για πε μα. Με τον Όφη. Γιατί. Γιατί ρε φίλε, του γουστάρω εγώ του κριτικού. Καλά, τους... είναι θύρα 4. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Είναι θύρα 4. Υπάρχει μερική αδελφοποίηση οπαδικά με τα παιδιά από την Κρήτη. Έρχονται τα παιδιά οπότε γουστάρουν στην Τούμπα. Πάμε και εμείς κάτω, δεν μας πειράζει κανείς. Ναι. Είστε και μόνοι που πάτε έτσι, λες, νομίζω. Τι να κάνουμε, φίλε, πρέπει να έχουμε και εμείς δύο φιλικές σχέσεις καλές με κάποιες ομάδες. Με ποιον δεν έχετε, σκα. Τι με ποιον δεν έχουμε. Με ποιον δεν έχετε. Στην Ξάνθη, πώς έχουμε καλές σχέσεις με τον Ξάνθη. Από χρόνο θα έχετε. Λες. Στην Τρίπολη, που έχουμε, κάτσε. Στην Τρίπολη μας βρίζανε. Στα Γιάννενα χθες πάλι μας βρίζανε. Καλά, στα Γιάννενα πέρσι έκανες. Μπήκες μέσα, τους πέταξε από την κερκίδα. Μας ξεσκίζανε στον Πινελίκη. Στον Πανετολικό γίνανε επεισόδια, μας την πέσανε, μας κάνανε, μας δείξανε μαλάρα. Όπου πηγαίναμε, βγάζανε ανακοινώσεις. Έτσι. Ο Σούπερ 3 έπαιξε με τον Άρη, έβγαζε ανακοίνωση, αιμετική, έλεγε, έβριζε, έκανε, έδειχνε. Καλά, με τον Άρη τι ήθελες, δηλαδή, σοκολατάκια σου δίνει. Πες μου, ρε φίλε, άλλοι. Άλλη αγωνιστική που ο Super 3 έβγαλε ανακοίνωση για ομάδα που έπαιζε ο Άρης. Ναι. Πες μου, μία, να το δεχτώ εγώ. Οι φίλοι Super Άρης. Καλά, Άρης Πάοκ είναι, τι οι φίλοι Super Άρης που ακούνε να μα πούνε. Άρης Πάοκ είναι, τι ναι, ρε φίλε, αλλά. Συγγνώμη, Στάσου, φίλε. Άρης Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Ναι. Δεν ήθελατε δηλαδή Super Άρης να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αν ήταν ο Άρης από τον Πειραιά, ανάποδο θα γινόταν. Ρε Ζάχο, είμαι πολύ ξεκάθαρο αυτό που ρωτώ. Έτσι. Γιατί δεν πήγατε να το πάρετε τους παίχτες σας στην προπόνηση. Όταν παίζατε με τον Ολυμπιακό εδώ μέσα. Εάν ήταν τοπικό ντέρμπι. Ή όταν πήγατε κάτω στο Καραϊσκάκι. Γιατί δεν πήγατε. Αν ήταν τοπικό ντέρμπι, σου λέω το ίδιο θα γινόταν. Δεν είμαστε από τον Πειραιά, τι να κάνουμε. Είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εντάξει. Αυτό δεν είναι. Δεν απάντησε αυτή. Ωραία, εντάξει. Άμα δεν σε ικανοποιεί. Ξέρω ότι είσαι αντικειμενικό, δε παιδί μου, και ότι δεν μα άρεσε να πει τα πράγματα με το όνομά του. Καλά, σου είπα. Με τον Πάο και υπάρχει μεγαλύτερη αντιπαλότητα, ρε φίλε. Λογικό είναι. Μα λογικό σου πιστεύω ότι δεν είναι όλα για καλά κάνει και προφυλάζει. Ωραία, δεν προφυλάζομαι καθόλου. Όπω και εγώ προφυλάγω. Όχι, καλό δεν είναι. Γιατί τι, προφυλακτήρα φορά. Όχι. Τι. Προφυλακτικό. Καλησπέρα, Δεσποινής. Πάλι μπούκα φάγαμε. Ελάτε, παιδί μου, καλησπέρα. Ελάτε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε πολλές φίλες. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλή βραμάδα, τι κάνετε. Καλά είμαστε. Καλησπέρα στους πρωταθλητές της πόλης, θα πω εγώ. Α, της πόλης είστε. Α, της πόλης, εντάξει, δεν είστε της χώρας. Εντάξει, πόλης είστε, εντάξει. Μπορεί να είστε της χώρας. Τη χώρα. Τη πόλη, είπε. Τη πόλη, είπα. 2-0. Ναι, άστο, δεν σώζεται τώρα. Σώζεται μια χαρά. Εννοώ ότι ποια είναι η ομάδα στην πόλη. Ένα πέρα από αυτό. Η πόλη είναι αυτή και τη Ελλάδα είναι. Γιατί εγώ αντιλήφθηκα πώς το είπε η φίλη μας η Ελένη. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, αν δεν μπουν ιντερνετικά στην Κρήτη, στη Χαλκίδα, στην Αθήνα να μας ακούνε. Γι' αυτό αναφέρθηκε στου ποταλιτέ τη πόλη. Εδώ στο όφωνο. Αυτή τη στιγμή. Είπα στι πόλει γιατί μας ακούνε πιο πολύ. Εντάξει. Καλά, εντάξει. Άντε. Τόσο σε, άντε, εντάξει. Τόσο σε, δεν τόσο σε. Τι να κάνω. Να, είδατε πώς μας περιμένουν οι Αριανοί στη γωνία. Στη γωνία. Στη γωνία για το πρώτο παραστράτημα για ένα σαρδαμάκι. Και αυτός με περιμένει στη γωνία. Τι νομίζεις κάνει. Τώρα όταν μπήκα στη γωνία τον είδα. Εκεί ήταν. Τι. Ήθελα να πω καλησπέρα. Καθίστε όμως, καθίστε. Στους παοξίδες της πόλης. Ναι, ανοίξτε και το όνομα γενικότερα... το άλλο. Και... περιμένετε. Α, συγγνώμη, ρε εσύ. Περιμένετε, Ελένη. Να δώσουμε το βήμα τώρα. Σε όλους τους παοξίδες, γιατί εμείς είμαστε πολλοί, είμαστε σε όλη την Ιφίλιο. Ναι, καλά, εντάξει, τώρα αυτό το ξέρουμε. Τώρα για εσάς δεν ξέρουμε, μπορεί να μην είστε Αυστραλία και Γερμανία. Όχι μόνο σε αυτή την Ιφίλιο και σε άλλους πλανήτες. Είστε. Στους άλλους πλανήτες, στον χρόνο. Εννοείται. Ξέρω εγώ, στο Δία, τέτοι, ναι. Και στον χρόνο από δηλαδή, συγγνώμη, ρε, στον πλανήτη Άρη να πας, έχει πάει οξύδεσαι, σύνδεσμο είτε και στον πλανήτη Άρη. Δηλαδή, συγγνώμη,
Καλησπέρα μόνο, δηλαδή του παουξέ, στου άλλου καλησπέρα. Βεβαίω, σε όλου του καλησπέριζουμε, αλλά έχουμε τη δημητική μα. Καλά, εντάξει. Τι να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, τέλο πάντων. Είναι πάουκ. Το δεχόμαστε και αυτό. Εντάξει, μορτέφι να γίνει. Δεν πάω. Μεγάλο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε φυσικά για τα του ΠΑΟΚ, για τα του Άρη, για τα του Ηρακλή αν θέλετε, για το έσχος αυτό που γίνεται με τον Υφυπουργό Αθλητισμού και όλο το κράτος, όχι το παρακράτος, όλο το κράτος τέλος πάντων, γιατί γίνεται μια αστιότητα, δεν γίνεται να υπάρξει τελικός κυπέλλου χωρίς κόσμο. Εδώ μιλάμε για μια γιορτή, έτσι, ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος είναι μια γιορτή. Κάποιοι θέλουν να το περάσουν σαν πόλεμο, εντάξει. Και αυτοί οι κάποιοι σίγουρα δεν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Σίγουρα είναι από τη Νότια Ελλάδα. Αυτοί οι κάποιοι. Οι οποίοι δεν μπορούν να εγγυηθούν για τους οπαδούς τους. Εντάξει, γιατί όπου και αν έπαιξε η ΑΕΚ φέτος, τις περισσότερες φορές θα δείτε ότι δημιούργησε καταστάσεις και επεισόδια. Όπου πήγε ο ΠΑΟΞΙΣ, δεν άνοιξε μητούλα. Εντάξει. Πείτε μου ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ έκανε φέτος στο κακοτοπιές. Στο κύπελο με τον Άρη κάτι έγινε. Κάτι πού έγινε. Στο? Με το κύπελο με τον Άρη κάτι έγινε. Ξέρω εγώ. Ούτε εφημερίδες γράψανε φίλοι. Ναι. Εσείς που τα ανακαλύπτετε και τα βρίσκετε. Μια τι να πω ρε φίλοι. Μία καντίνα μεταφέρθηκε έτσι. Απορώ πως δεν έχετε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ναι. Ειλικρινά σου μιλάω δηλαδή. Που ναι πραγματικά. Είναι γελίο λοιπόν να γίνει ένα τελικό κυπέλο Ελλάδος. Αυτό ναι. Χωρίς κόσμο. Βέβαια. Όλα αυτά, θα το απαντήσω, θέλω να το απαντήσω το θέμα λίγο πιο μετά, γιατί θα κάνουμε το break. Απλά θέλω να αναφερθώ λίγο πώς θα κινηθεί σήμερα η εκπομπή, έτσι, θα πιάσουμε λίγο αυτό το θέμα, με το τελικό, με τον κόσμο, με το VAR. Θέλω λίγο και τις δικές σας απόψεις, έτσι, όλων των φίλων, Παοξίδες, Αριανοί, Ηρακλειδείς, Αεξίδες, Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί. Εδώ είμαστε, συντροφιά παρέτσα, Ράδιο Μαρμίτα είναι άλλωστε η εκπομπή. Για να τα λέμε με όλους. Μετά από αυτά που είπαμε. Κοίταξε λίγο. Αν η Αναστασία δεν αντιλαμβάνεται και δεν δέχεται τις αλήθειες, δεν φταίμε εμείς. Εντάξει. Okay. Μπορεί να κάνει παρέμβαση, θέλει στην εκπομπή, για να το συζητήσουμε στον αέρα, να δούμε ποιος έχει δίκιο. Ήταν αυτή, δεν ήρθε. Την αλήθεια δεν την αντέχει. Αυτό, στα επίσημα μου ήθελε. Τι να κάνουμε. Ο Γεσίας, φίλε, ωραίος. Ο Ιεσίας είναι πάλι καλός. Ο άλλος πίσω, ο παππούς ποιος είναι εκεί δεξιά. Ο Τζίμις είναι. Ποιος, ο Ασπρομάλης αυτός. Ο Τζίμις. Ποιος Τζίμις, αυτός είναι 90 χρονών, 85 χρονών. Όχι, έφυγε τώρα, δεν σε ακούει. Έφυγε. Σοβαρά μιλάς. Σε αεροπλάνο είναι τώρα. Θα την ακούσει η κονσέρβα. Όχι. Κατάλαβες. Λοιπόν. Δες καμάρι. Ωραία. Ναι, λοιπόν, τι καμάρι, φίλε. Πάμε λίγο στα διαδικαστικά, να κάνουμε το break και να ξεκινήσουμε τα θεματάκια μας, έτσι. Λοιπόν, να διαβάσω. Για το πορκέτο φυσικά θα διαβάσουμε, κύριε Τρέγια. Το διαβάσεις? Όχι, ναι, το έχει παράδοση το πορκέτο, διαβάζει γυναίκα τελικά. Για... Από πού ξεκινάω? Από την αρχή στο τέλος. Μην κάνω και δεύτερη κάθε. Όχι, προχώρα. Λοιπόν, πορκέτο ψητοπολείο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού, με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού βρίσκεται το πορκέτο? Πού βρίσκεται? Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριου και delivery. Λέμε το τηλέφωνο. Φυσικά. Βεβαίως. Σημειώνεται 2-3-10-5-20-5-5-5. Και... κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Πολύ όμορφο το είπες. Ωραία. Βεβαίως, πορκίτο και δεν θα χάσετε. Μπράβο, Ελενίτσα. Βεβαίως. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού καθημερινά. Απλά πραγματάκια που δεν θα τα βρείτε αλλού. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Μόνο στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Επίσης μπορείτε να αφήνετε το όχημά σας για αλλαγή λαδιών με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς στο 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Άλλο ένα βράδυ εδώ και οι φίλοι μας οι Πόποι με το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 βρουλάκια. Ναι, καλά, ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα
μόνο με 5 ευρώ στο κομμωτήριο ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου, 25 στη Νέα Πολύ, στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Σας περιμένουμε για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτενίσματα βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Κομμωτήριο ανανέωση στην Ανδρέα Παπανδρέου, 225 στο Γεφυράκι των Μετεώρων, στη Νέα Πολύ. 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. 2310-616-999. Θα πας εκεί στο κομμωτήριο να κάνεις τα μαλάκια σου. Να κάνω, γίνω κούκλα. Και να ξέρεις ότι στο κομμωτήριο ανανέωση υπάρχει το εξειδικευμένο μηχάνημα Ελένη με λέιζερ που αφαιρεί ανώδυνα όλη την ψαλίδα χωρίς να χάσεις ούτε πόντο από τα μακριά μαλλιά σου. Θα ενδιαφέρει πολλές κοπέλες γιατί όλες θέλουν να έχουν υγιή μαλλιά, αλλά καμιά δεν θέλει να κόψει τα μαλλιά. Νομίζω, ότι όλα τα θηλυκά, σας ενδιαφέρει να μην χάνετε ούτε πόντο. Αυτό, ούτε πόντο. Με αυτό το μηχάνημα θα σωθούν. Έτσι. Μία δοκιμή θα τους πείσει. Όσο παραπάνω πόντι υπάρχουν, τόσο καλύτερα για τα θηλυκά. Βεβαίως, για τα μαλλιά μας. Για τα μαλλιά, γιατί άλλο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε, θα σχολιάσουμε τα θεματάκια μας, θα έχουμε και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2310-287 και 3 οχταράκια για όλους τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα και οι ντροπαλούλιδες, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, αποστολή στο 54526 και φυσικά όσοι μας κρυφακούτε και ντρέπεστε να το πείτε. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Στρέγια, Ζάχος Ντρούλη πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα σας. Το 2310-287 θα ανοίξουμε τις γραμμές. Αυτά που έχουμε να πούμε θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα σημαντικό παιχνίδι βέβαια. Το Manchester City Leicester. Μηδέν-μηδέν είναι. Προηγουμένως βέβαια έδειξε γκολ τη City που ακυρώθηκε λογικά. Στο 41 είναι. Στο 42ο λεπτό είναι 0-0. Καταιγιστική. Από ό,τι βλέπω τα στατιστικά δεν βλέπω μάτς. Είπαμε από ένα στοιχηματικό site. Εντάξει, λογικό είναι. 37-11 οι επιθέσεις. 62-38 η κατοχή. Τα κόρνερ μπορεί να έχει καμιά 10 κόρνερ ήδη η City. Να πούμε ότι η Μεχή. Με άσο είναι. Θα μένει άλλη μια αγωνιστική. Μεχή τώρα, πού είναι η Χ. Μεχή το παίρνει η Λίβερπουλ. Δεν το παίρνει, φίλε, έχει άλλη μια αγωνιστική. Εντάξει. Περνάει πρώτη η Λίβερπουλ. Με ένα βαθμό διαφορά. Ναι, Μεχή, ναι. Μεχή. Με διπλό περνάει 2 βαθμού διαφορά. 2 βαθμού. Και με νίκη περνάει ένα βαθμό πάλι η City. Πάλι η City. Μάλιστα. Δηλαδή έτσι όπως τα δείχνει εδώ πέρα καταιγιστική είναι η υπεροχή της City, αλλά εντάξει 0-0 και όσο είναι 0-0 όλα είναι πιθανά. Λοιπόν, από τι θα ξεκινήσεις εσύ, ξεκίνα γιατί καταγιαγωνιστική τράκηση εσύ σήμερα, έτσι. Οπότε ξεκίνα από αυτό αν θέλεις, μετά εγώ θα πω για το χθεσινό παιχνίδι. Κοίταξε, για τον Άρη. Είναι κοντράς συναισθημάτων πραγματικά να παίζεις με μια ομάδα η οποία πρέπει να σε κερδίσει. Και δεν εξαρτάται μόνο από το αν θα κερδίσει η ίδια. Κλείσω ξυπνητήρι. Δεν εξαρτάται μόνο αν θα κερδίσει η ίδια. Εξαρτάται και από την άλλη την ομάδα. Από τον Όφη, ας πούμε, για το τι θα κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι... Εγώ άλλο έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Νόμιζα θα έλεγες για το τέτοιο, για το. Sorry, σε διέκοψα. Νόμιζα θα έλεγες για το Βόλιο, γιατί σου είπα για σήμερα πες. Εντάξει, αλλά... θα τα πούμε. Okay. Είναι γνωστό, έχασε ο ΠΑΟΚ 1-3, εντάξει το Βόλιο, έγινε το 2-0 το Ολυμπιακό, έσφιξε ο ΠΑΟΚ, νομίζω είναι τελειωμένη η υπόθεση για το πρωτάθλημα, πρέπει να κάνει τώρα τις νίκες, δεν γίνεται συνεχόμενα, πολύ δύσκολα. Πάμε. Μια φορά γίνονται αυτά. Πάμε για τα χθεσινά. Να το πούμε και για το Βόλιο, τι γουστάρετε, να συζητήσουμε. Ο ΠΑΟΚ ήταν υποχρεωμένος να νικήσει τα Γιάννενα, αν όχι να τα νικήσει, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα ήταν και η ισοπαλία, αλλά με νίκη έκανε ένα μοναδικό ρεκόρ το οποίο δεν υπάρχει. Όμοιό του στην πρώτη εθνική κατηγορία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. 26 νίκες, 4 ισοπαλίες, 0 ήττες. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα σε όλη την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, σε 30 αγωνιστικές, που να το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα να το κάνει. Αίτητος με την καλύτερη άμυνα, έσπασε όλα τα ρεκόρ, 14 μόνο τέρματα σε 30 αγωνιστικές. Είναι το καλύτερο ρεκόρ σε άμυνα που έχει ο ΠΑΟΚ στην ιστορία των 92 ετών. Ναι. Τι θες? Πρέπει να είναι, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω έτσι όπως το σκέφτομαι, μόνο ο Άρης να σου βάλει και στα δύο μάτς γκολ, έτσι.
Δηλαδή και στο. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν σου βάλε. Η ΑΕΚ δεν σου βάλε. Και στα δύο μάτς. 2-0 δεν έλεξε την Τούμπα. Ναι. Ο Ατρόμητος δεν μου βάλε 1-1 εκεί. Εδώ. Μόνο Άρης πρέπει να σου βάλει και εντός και εκτός γκολ. Δεν νομίζω άλλη ομάδα. Δεν το θυμάται κανείς αυτό γιατί έκανα το ρεκόρ μου αμυντικά στην ιστορία μου. Όχι, λέω εντάξει. 14 γκολ. Είχα. Το προηγούμενο ήταν από την αγωνιστική, από τη σεζόν 2008-2009 με Φερνάντο Σάντος νομίζω, ή 2009-2010. Ήταν 16 γκολ παθητικό. Ο Σάντος. Ναι. Με το μισό μηδέν που λέγαμε. Το ένα Σάντος. Ρεκόρ μετά το άλλο. Έχει καταρρύψει φέτος ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αν καταφέρει τελικά και πάρει το double με τα όσα γίνονται τέλος πάντων που θέλουν να το κάνουν δώρο, δώρο πάρει στην άκρη να το κάνουν. Θα πούμε τους λόγους γιατί. Νομίζω ότι θα είναι πάλι η μοναδική ομάδα που θα έχει πάρει double στην Ελλάδα αίτητος. Δηλαδή κατάφερε, έσπασε ένα ρεκόρ. Το ρεκόρ του Παναθηναϊκού έχει πολύ καλύτερο συντελεστή. Ο Παναθηναϊκός είχε 24 νίκες, 6 ισοπαλίες. Ο ΠΑΟΚ έχει 26 νίκες, 4 μόνο ισοπαλίες και 0 ήττες. Και μιλάμε για επαγγελματικό όμως πρωτάθλημα. Από το 1980 και μετά. Του Παναθηναϊκού το 66 ήταν. 64 νομίζω. 66 πρέπει να ήταν. 64. Τέλος πάντων. Μπορεί να το 64, 66 δεν θυμάμαι. Επακριβώς. Δεν ήταν σε επαγγελματικό επίπεδο το πρωτάθλημα Ελλάδος. Οπότε έχει μία μοναδικότητα ο ΠΑΟΚ. Και όσα πρωταθλήματα έχει αίτητος ο Λίρατζης, ο Γιαννούλης και ο Μαλεζάς, δεν τα έχουν τα 44 πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, τα 10 και πλέον 13 πόσα έχει πρωταθλήματα της ΑΕΚ και τα υπόλοιπα που έχει ο Παναθηναϊκός. Το αίτητο πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει ο Λίρατζης, ο Μαλεζάς, έτσι, και τα υπόλοιπα παιδιά στην ιστορία του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ δεν υπάρχουν. Ωραία. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Επίσης, έχει σπάσει άλλο ένα ρεκόρ ο ΠΑΟΚ φέτος. Είναι η μοναδική, δώστε λίγο βάση. Ας είστε και αντίπαλοι, δεν πειράζει. Τα ακούτε να μαθαίνετε εδώ πέρα. Η μοναδική ομάδα σε 54 πρωταθλήματα της Ευρώπης. Καλά ακούτε. 54 πρωταθλήματα της Ευρώπης. Η μοναδική ομάδα, ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι αίτητος. Δηλαδή, έχασε η Μπαρτσελώνα, έχασε η Ρεάλ Μαδρίτης, έχασε η Γιουβέντους, έχασε η Μπάγερν. Ο ΠΑΟΚ δεν έχασε. Είναι ένα στατιστικό το οποίο πραγματικά εκεί στη FIFA τρίβουν τα μάτια τους. Κανείς δεν το περίμενε. Έχουν πάθει όλη την πλάκα τους και ο ΠΑΟΚ σπάει όλα τα ρεκόρ σε όλων των εποχών. Σπάει τα ρεκόρ όλων των εποχών. Δεν υπάρχει τέτοια ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που να το έχει καταφέρει να το κάνει αυτό ποτέ των ποτών. Ούτε θα καταφέρει να το κάνει καμία ομάδα στα επόμενα 100 χρόνια, λέω εγώ. Εντάξει, για να ξέρουμε και τι λέμε. Πανάξιος πρωταθλητής, όμορφα ωραία, όμορφα καλά. Περιμένουμε να κάνουμε και το double τις επόμενες μέρες μέσα στο Σάββατο. Πάνω σε αυτό που. Για να ολοκληρωθεί η χρονιά. Α, δεν ξέρω αν τελείωσες. Όχι, πάνω σε αυτό που είπες. Ναι. Για τα ότι το ένα που είναι αίτητο ξεπερνάει τα 44. Με αυτή τη λογική. Δεν ξεπερνάει τα 44. Α, τι είπε. Στα 44 που έχει ο Ολυμπιακός, ναι, τέτοιο που πήρα εγώ δεν το έχει. Ωραία. Αυτό που έχει είναι, δηλαδή το πρωτάθλημα ο Λίρατζης και ο Μαλεζάς. Αυτό είναι στατιστικό που λες. Ωραία. Δεν το έχει. Στατιστικό είναι αυτό που λες, φυσικά. Μα έτσι είναι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα. Λένε κάποια, γιατί είδα τον. Ότι έχει, λέει, δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό, ότι έχει 5-6, λέει. Αίτητος έχει πάρει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω από πού βγαίνει αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό που λες είναι στατιστικό, έτσι. Άρα με αυτή τη λογική, όχι με αυτή τη λογική, το ίδιο το στατιστικό λέει ότι και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ που όντως είναι τεράστιος και που με έλεγε ότι είμαι κουνούπι, τρία συνεχόμενα. Που ο Άρης τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα δεν είχε ήττα, δεν έχει. Έτσι. Να το λέμε και αυτό. Γιατί έλεγε κουνούπι τον Άρη. Κουνούπι, αφού είχε 7 ευρωπαϊκά. Και εσύ είσαι κουνούπι μπροστά στον Ολυμπιακό. Και μου λες αυτό τώρα. Και εγώ σου λέω, όπως μου είπες αυτό, σωστό. Ο Παναθηναϊκός τρία συνεχόμενα, ωραία, όχι ένα, τρία συνεχόμενα ο Άρης δεν έχει. Από τα τρία, τα δύο double είναι. Άλλο τα τρία συνεχόμενα. Έτσι. Και άλλο αυτό το ρεκόρ που έχω καταρρύψει εγώ που είναι πανευρωπαϊκό. Εντάξει, σε όλη την Ευρώπη. Πιο εύκολο τι είναι, ένα έμεινα, να έχεις πρωτάθλημα ή τρία. Έμεινα σε όλη την Ευρώπη η μοναδική ομάδα που δεν έχασα. Ναι, εντάξει.
από 54 πρωταθλήματα. Τώρα, το τι μου λες εσύ, okay. Γιατί πάρει το μπάσκετ με το Πας, δεν έχεις τι να πεις. Έχετε, κάτσε, ρε, φίλε. Έχετε σκάσει από το κακό σας. Όχι, εγώ τη δική σου λογική. Έχετε αρρωστήσει με την Παοκάρα, τη μεγάλη την Παοκάρα που είναι το αφεντικό της χώρας. Έχετε αρρωστήσει όλοι. Και ψάχνετε βρείτε από κάπου να πιάσετε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα το βρείτε. Είπες, όχι, όχι. Είπες, είμαι κουνούπι μπροστά στον τέτοιο. Στον Παναθηναϊκό. Δεν με είπες πριν μια εβδομάδα. Δεν το είπα εγώ τώρα. Ποιος, το έχει, τώρα. Έχει δύο εβδομάδες, τρεις που το είπα. Στα Τρόπαια φυσικά είμαι κουνούπι σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Έχεις δίκιο είχες. Και εσύ είσαι κουνούπι μπροστά στον Ολυμπιακό στα Τρόπαια. Έτσι. Άλλο λέω εγώ όμως τώρα. Λέω ένα στατιστικό. Μα ισχύει το στατιστικό. Μα εγώ δεν ανέρεσα. Ούτε είπα ότι δεν έχει πιο πολλά πρωταθλήματα από μένα ο Ολυμπιακός. Όχι, μα το στατιστικό σου ισχύει. Εγώ δεν είπα ότι δεν ισχύει. Αλλά λέω. Μα ισχύει. Εσείς πώς λέτε στο μπάσκετ όσα έχει ο Λυπηρίδης δεν τα έχει στο πρωτάθλημα. Μα εσείς... ισχύει. Εγώ δεν λέω ότι δεν ισχύει. Πώς για το. Μα ισχύει. Αντά όπως ισχύει το ένα ισχύει και το άλλο. Λοιπόν. Όμως. Λοιπόν. Αυτό σου λέω εγώ. Για φυσικά όλα ισχύουν. Δώσαμε λοιπόν τη μεγάλη πρέσπα για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα δώσουμε, όχι, δώσαμε και τη μικρή πρέσπα για να το πάρουμε αίτητη. Δώσαμε τη Βόλβη, τη μικρή Βόλβη για να πάρουμε το κύπελο. Δώσαμε τη Δοϊράνη για να έχουμε πρώτο σκόρερ τον Κουλούρη. Τώρα θα δώσουμε και τη Φούρκα για να έχουμε κόσμο στο ΑΚΑ, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται αυτό. Τη Φούρκα εδώ στην Κασάνδρα, ξέρεις. Ναι, αλλά δεν θα το πάρει. Δεν βλέπω να γίνεται αυτό. Δύσκολα, λέω. Να πάμε με κόσμο. Α, κόσμος, αφού δεν το είπε ο Βασιλιάς, τελειωμένο είναι. Α, μπράβο. Δεν βλέπω να πάμε με κόσμο. Εντάξει, αυτό τυχαίρι θα είσαι. Τέλος πάντων, είναι μια πετυχημένη ως τώρα χρονιά για τον ΠΑΟΚ, γιατί κατάφερε αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο για να το πετύχει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μην πεις ότι το αφισβητείς και αυτό. Όχι, βέβαια. Φαινόταν ακατόρθωτο μπροστά σε αυτή την πρασινοκοκκινοκίτρινη παράγκα, η οποία έχει πασαλόπηξει τα τελευταία 40 χρόνια, να καταφέρει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης να σπάσει αυτό το κατεστημένο, να γκρεμίσει αυτή την το καλολαδωμένο γρανάζι, αυτή την κλίκα όπως τη λέγανε στο αγωνιστικό και στο εξωαγωνιστικό, και να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Είναι ένα επίτευγμα το οποίο χρειάστηκε μεγάλη επένδυση από τον πραγματικό ηγέτη του ΠΑΟΚ, τον πρόεδρό του και μεγαλομέτωχο τον Ιβάν Σαββίδη, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα έχει κάνει, γιατί πήρε την ομάδα από την εντατική, έκανε τις επενδύσεις, έβαλε ένα κάρο εκατομμύρια ευρώ, γκρέμισε τις πρασινοκοκκινοκίτρινες παράγκες και έδωσε μια μορφή ισονομίας στο ελληνικό πρωτάθλημα, το 50-50, αυτό που ζητούσε όλος ο ΠΑΟΚΣΙΣ, όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, και κατάφερε να γράψει με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης σαν το πιο αρσενικό πρωτάθλημα όλων των εποχών. Το πιο καθαρό, το πιο γνήσιο πρωτάθλημα. Τώρα, οι αντίπαλοι που χτυπιούνται, που ψάχνουν και βλέπουν φαντάσματα μπροστά τους και θέλουν να είναι κακοπροαίρετοι και να υιοθετούν καταστάσεις άσχημες, γιατί όποτε παίρνει τίτλο ΠΑΟΚ, μια είναι το Κουλούρι, μια είναι του Γκαγκάτσι, μια είναι του Τσίπρα, μια είναι των Πρεσπών κτλ. Οκ, βράστε στο ζουμί σας. Το ξέρετε και οι ίδιοι, το ξέρετε και εσείς. Οι πράσινοι, οι κόκκινοι, οι κίτρινοι, τα συνεταιράκια της Αθήνας και εδώ οι διπλανοί, έτσι, οι συντοπίτες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το πρωτάθλημα 2018-2019 είναι το καθαρότερο πρωτάθλημα των τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, η δική μας. Η δική σας, όσοι είστε, νομίζω, σκεπτόμενοι στα λογικά σας, και έχετε αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια μέσα σας, το δέχεστε, το αποδέχεστε, το υιοθετείτε και βγάζετε και το καπέλο. Γιατί έγινε μεγαλείο ψυχής να ξέρει ο αντίπαλος να αναγνωρίζει την ανωτερότητα της ομάδας που έχει, ας πούμε, την αντιπαλότητα. Ωραία. Είναι μεγαλείο ψυχής να καταφέρει να το κάνεις αυτό. Και είναι επίσης μεγαλείο ψυχής και πάρα πολύ αρσενικό να ξέρεις να κερδίζεις, να ξέρεις και να χάνεις. Αυτό το έχει ο ΠΑΟΚ στα τελευταία χρόνια, να το ξέρεις. Πες τι θες να πεις και θα πούμε και για το τελικό. Όχι, εγώ εντάξει, αυτά που επειδή είπες, εντάξει, επανέλαβες κάποια πράγματα αναγκαστικά. Μέσα είναι ανοιχτές, έτσι, για τους φίλους που θέλετε να πάρετε. 23-10, 287 και 3 οκτάρια. Greutert Fit Colonia στο 671-04 στο 66. Ωραία. Εγώ δεν θα πω, άκουσε με. Εγώ η άποψή μου είναι κατατεθειμένη εδώ και καιρό. Εγώ δεν θα πω για πρωτάθλημα Πρεσπών, τέτοια δεν λέω, αλλά
Σου επαναλαμβάνω ότι παίρνεις το πρωτάθλημα, το πήρες, ήσουν η καλύτερη ομάδα, αλλά το πήρες με την πεπατημένη του Ολυμπιακού, λέω εγώ. Όχι βέβαια με τόσο διαιτητική. Με την πεπατημένη. Πεπατημένη. Με την πεπατημένη τη ελληνική πραγματικότητα. Αυτή χρησιμοποιούσε και ο Ολυμπιακός. Αυτή που χρησιμοποίησε και η ΑΕ και ο Παναθηναϊκός. Όχι, όχι. Το ίδιο. Όχι, έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί εγώ, συγγνώμη που σε διακόπτω καταρχήν, γιατί μ' άφησε να πω. Εντάξει, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Από τι λίγε φορέ που δεν έχει διακόπτη. Αλλά έχει τεράστια διαφορά. Μπορεί μερικώς να φάνηκε κάποια πράγματα ότι και υποχρεωτικά γίνονται όλα αυτά. Αλλά την εύνοια, τη διαιτητική από την ΚΕΦ. Το είπα, το είπα. Δεν την έχω. Το είπα. Ομάδες δορυφόρους 7 και 8 που είχε ο Ολυμπιακός. 8 δεν έχεις. 7 και 8 δεν έχεις, έχεις λιγότερες. Αυτό είναι εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω ότι έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα την ξαναπώ άλλη μια φορά την άποψή μου. Μπορεί να είναι λάθος, την καταθέτω εδώ και κρίνομαι και από τον κόσμο και φυσικά βγουν να την κουβεντιάσουμε και να την παρατεθούμε. Αν άρα υπάρχει. Και εσύ με την ίδια πεπατημένη βγήκε σε Ευρώπη. Λέω. Εγώ λέω ότι και ο Άρης να πάρει, αν πάρει ποτέ πρωτάθλημα, αν ζω και πάρει πρωτάθλημα, την ίδια πεπατημένη πρέπει να χρησιμοποιήσει, διότι έτσι λειτουργεί. Εσύ το είπες και εσύ το είπες, συμφωνείς. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το ελληνικό ποδόσφαιρο όταν θα γίνει, αλλάζει. Να το δούμε. Αλλάζει, με το Σαββίδι, το βλέπεις. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Εγώ. Ένα απλό παράδειγμα θα σου πω και πάρουμε τη γραμμή, αν θέλεις. Ένα απλό παράδειγμα θα σου πω. Ωραία. Έπαιξαν ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι. Ναι. Μία ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός και ΑΕΚ κάναν από μισή νίκη. Ωραία. Εγώ λέω... πάρε λίγο τα προηγούμενα έτη να δεις πόσες νίκες έχουν στα ντέρμπι αυτές οι ομάδες. Ένα απλό παράδειγμα σου λέω, Ζάχο. Ναι. Και θα δεις τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια γερή να είμαστε και τώρα που θα καθιερωθεί το ΒΑΡ, αυτά ποιο τα έκανε όλα. Ποιο επαναστάτησε. Ποιο δεν πήγε να παίξει τελικό μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, το φιάσκο που έγινε εδώ με τον παπά. Λοιπόν, και χάσαμε, ίσως να χάσαμε ένα κύπελο ακόμα. Πήραμε 10, πήραμε ένα, δύο βαθμούς, δύο γωνίες μείον. 1-2 ήταν το πρώτο μάτς, ένα λίγο δύσκολο. 1-2 με πέναλτι που δεν δίνει στο ΜΑΚ. Δεν με αφήνει δηλαδή ούτε 2-2 να το κάνει. 2-2 θα γινόταν. Ναι, λέω. 2-2 θα γινόταν. Γιατί δεν μπορώ να τον κάνω διπλό εκεί πέρα το. Όχι, όχι. Όντως ήταν πέναλτι, αλλά λέω διαφάση. Του τέτοιου δεν την έδωσε στο Γιαννιώτη, έτσι να μην λέμε. Τι να κάνουμε, υπάρχουν ακριβώς όλες οι ίδιες φάσεις. Εκεί δεν ήταν πέναλτι, δεν πειράζει και κόκκινη. Όχι, συγγνώμη, εγώ είμαι σωστός. Ήταν έξω από την περιοχή, είναι κόκκινη του Κρέσιτς. Άλλο η κόκκινη, άλλο το πέναλτι. Εντάξει, Κρέσιτς, κόκκινη, δεν πειράζει. Παίξε και παίξε ένα μάτσο. Είναι άλλο μάτσο, λες. Ο Κρέσιτς δεν ήταν σε εκείνο το μάτσο. Με το Γιαννιώτη. Με τον παπά. Όχι. Με τον Μακ, λέω εγώ, το τελευταίο που έγινε. Όχι. Λέω αυτή η φάση που διαμαρτύρεσαι, έχει δίκιο. Ολόη διαφάση υπάρχει σε πάω Κάρι, αλλά ο Κρέσιτς, ο Κρέσιτς, είναι ένα μέτρο απ' έξω. Είναι κόκκινη βέβαια. Νομίζω είναι ένα μέτρο έξω, δεν είμαι σίγουρος. Πού με πήγες. Τι να κάνω, αφού είναι η διαφάση, ρε φίλε. Μιλάω εγώ για την αιτία που έγινε η επανάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αλλάζουν τα πράγματα. Ωραία, ωραία. Λέω. Για να το κλείσω, να πάρουμε λίγο και του φίλου. Έτσι. Λέω ότι ο Άρης. Μπορεί να είναι και φιλόσοφο, τι λες είναι. Λοιπόν, λέω ότι και ο Άρης για να πάρει έτσι πρέπει να γίνει. Άμα θέλει να αλλάξει ο ελληνικό ποδόσφαιρο, το είπα. Ξένοι διαιτητέ όλα τα μάτια, μπράβο του Κατσουράνη. Θέλω να πω λίγο και ένα-δύο πραγματάκια εδώ. Μπράβο του Κατσουράνη που έχει δίπλα του. Έχει δίπλα αυτό να δεν θέλω να πω. Την είπε στα μούτρα. Ναι. Δεν τον κοιτάει και του το είπα και ο Νικολαίδης. Λίγο είδα, χωρίς πλάκα. Δεν τον κοιτάει όταν μιλάει τον Κάκο. Δηλαδή, λέει, μου ξένοι διαιτητές. Εδώ και 5 χρόνια λέει το φωνάζω. Δεν ξέρω αν το είπε, μπράβο του. Βέβαια, όταν έπεσε ο Παναθηναϊκό και εσύ δεν τα λέει. Άσε τώρα, τον Αβανταδόρο Κατσουράνη. Τώρα, Αβανταδόρο. Μπράβο, τι ωραία. Και... Μίλαν Μπολόνια 2-0 στο 69. Λοιπόν, πάμε στους φίλους και ένα ακόμη ήθελα να πω για το Open. Συγχαρητήρια για το Open. Έπαιξε τον Άρη μαζί με τα άλλα δύο μάτς. Από 3 λεπτά. Όχι, 3 λεπτά ήταν όλο το βίντεο. Και παραδόξως, δεν ξέρω τι γίνεται, πρέπει να είναι χαλασμένα τα μηχανήματα για πότε ξέρω είναι καινούρια στο Open. Όταν δείχνουν φάσεις από το Χαριλάου, δεν ακούγεται κόσμος. Από κάτω έχει χαλή μουσική να όπως έχεις εκεί. Ακούει κάτι. Δεν ακούγεται. Δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, πρέπει, δεν είναι ωραίο αυτό. Πρέπει να δείξει το Ολυμπιακό και την ΑΕΚ από μισή ώρα και τον ΠΑΟΚ. Ναι, να... πρέπει, λέω εγώ. Ξέρεις τι, ποτέ μισή. Συγγνώμη λίγο στους φίλους, δεν πειράζει. Θα πάρουμε 5 λεπτά. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν ξέρω, βλέπεις την εκπομπή του Open. Πολύ σπάνια. Α, σπάνια, δεν τη βλέπει. Όχι, δεν μπορώ να τη δω. Όχι, θα, κάνω, εγώ, θα κάνω με το. Και εγώ σπάνια. Είναι όλοι του εμετικοί, όλοι. Γιατί ήταν η τελευταία εκπομπή. Ξέρετε, είπε κάτι που δεν το είχαμε παρατηρήσει, γιατί δεν τη βλέπουμε κιόλα. Λέει, καλά, από τον Ολυμπιακό το περίμενα. Λέει, και ελπίζουμε του χρόνου λέει, να έχουμε παίκτε ή παράγοντε. Προφανώ ο Ολυμπιακό και Άκη του νύχτου είχαν εμπάργκο. Τι να σε πω, Καρυπίδη, εδώ αφήνει το Μετρόπολη στο Χαριλάου. Δεν αφήνει το Όπεν. Εντάξει. Κατάλαβε. Λοιπόν, πάμε στι γράμμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα.
Στον επόμενο, εντάξει. Μετά τον Πάσχα. Έλα, έλα φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σου. Χρόνια πολλά, πρώτη φορά μιλάμε μετά τον Πάσχα. Ολλανδία. Γιώργος, Ολλανδία. Ναι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, αληθώς. Αληθώς, αληθώς. Μ' αρέσει η αντίδραση Ντρούλινγκ όταν ο Τάσος μιλάει και λέει τα... Ναι. Τέλος πάντων, τις επιτυχίες μας. Ναι. Η αντίδραση Ντρούλινγκ. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ, μα εκεί που συμφωνώ, ναι. Συμφωνεί που συμφωνώ. Έτοιμος να σκάσεις, εσύ. Όχι, ρε φίλε. Έτοιμος να σκάσεις. Τι θες να πανηγυρίζω, ρε φίλε. Το λογισμικό σου μέσα σου, ναι. Δηλαδή έχω προσπαθεί να βγάλει μια αντίδραση και είναι τόσο πιεσμένη. Αλγόριθμο δηλαδή, έχω, αλγόριθμο. Το τάρτι, ναι, τόσο... Γιώργο, τώρα. Ένα λεπτό, Γιώργος είπα. Έφτασε και αυτό το κερασάκι στην τούρτα. Oh. Ξέρεις τι θα πει η μοναδική αίτητη ομάδα στην Ευρώπη. Ξέρεις τι θα πει αυτό. Συγχαρητήρια. Άμα το είχε κάνει η ομάδα σου, αυτή τη στιγμή θα είχες κάνει εξοχικό στη Σελήνη, Ντρούλη. Ναι. Εξοχικό στη Σελήνη θα έχεις κάνει. Και δεν έχει κάνει εδώ ο Τρέγιας, τι έχει κάνει. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, είναι για εμάς τώρα που εμείς δεν βράζουμε μέσα στο ζουμί μας. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ωραία, ένα λεπτό. Εσύ τώρα τι θες να χαρώ, ένα λεπτό. Εσύ θες να χαρώ με τη χαρά σου, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όχι. Δεν λέω. Εγώ απολαμβάνω όμως την αντίδραση. Όπως την αντίδραση του Αριανού που βγήκε στο Ζαγόρα, άκουγα που θες να τάσω. Είχε καμιά εβδομάδα που το πήραμε πριν που βγούμε κανένα ήττη. Και βγαίνει, άτε πια με αυτούς τους παοξίδες, μας πρίξανε με αυτό το πρωτάθλημα, το πήρανε, ησυχάσανε να ησυχάσουμε και εμείς, αησυχτήρ, και κλείνει το τηλέφωνο. Δεν σας άρεσε ηλικία. Μιλάμε, ήταν η αντίδραση αυτή που πραγματικά νιώθω και εκλαμβάνω εγώ από τοποθετήσεις, διάφορα. Δηλαδή, είναι τέτοια δύσκολη η θέση τους. Που πλέον έχουν φτάσει τώρα στον τελικό του κυπέλου και βάσει της δικιάς τους λογικής για τη μοιρασιά, για το ότι είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτό, για το ότι πέρσι ας πούμε εσείς πήρατε το κύπελο και το μοιραστήκανε με την ΑΕΚ, θα γίνει φέτος. Βάζουν το μυαλό τους διάφορα. Βάζουν το... Δυστυχώς και πάλι, Ντρούλινγκ μου, εδώ στο λέω, Δευτέρα είναι σήμερα. Δευτέρα. Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα πάλι θα βρίσκεις. Να βρεις τι θα πεις. Γιατί ξεχνάς κάτι, κύριε Ντρούλη. Για πες. Αν που λέμε ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, είναι πιο θέλει να το πάρει πιο πολύ και τα λοιπά. Ναι. Εμάς μας ρωτήσατε. Υπάρχει ένα κάρμα στη μέση, κύριε Ντρούλη. Κάρμα. Καλά. Το οποίο... Ρώτα και το Μελισσανίδη. Καλά, θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Όπως στατιστικά... Λες εσύ ότι είναι απίθανο να γίνει. Όχι, δεν λέω απίθανο. Λέω είναι απίθανο. Ναι. Ναι, στατιστικά είναι απίθανο και για μια ομάδα που έχει να χάσει 14 μήνες να χάσει αυτό το πράγμα. 14 μήνες δεν έχει να χάσει. Είναι πολύ απλά στο τα πράγματα. Στο κύπελο δύο ήττες έκανες, μια χαρά. Καλά, εντάξει. Οι ήττες οι οποίες ήταν... Όταν κάτι μπορεί να αναπληρωθεί... Χάνεται. Ο τελικός του κυπέλου δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Ειδικά σου δίνουν πέρα του 119 να πληρώνεται εύκολα, όντως έχεις δίκιο. Ναι, μα εντάξει, αυτές είναι οι ευχές σου, αλλά δυστυχώς. Όχι, δεν είναι ευχές, λέω για τον Πανιόνιο, λέω που τον έσφαξε και την Τρίπολη. Τι έκανα, ότι έσφαξε. Για τον Πανιόνιο, το μόνο που έσφαξε, πρόσεξε να δεις, επειδή εμείς είμαστε, φοράμε παντελόνια και τα λέμε και δεν ψάχνουμε να βρούμε φαντάσματα. Το μόνο που έσφαξα, ας το πω και έτσι όπως το λες εσύ, που για μένα είναι ότι πραγματικά αδικήθηκε από όλη την όλη ιστορία, ήταν στα ημιτελικά με τον Αστέρα Τρίπολης, τον οποίον δεν τον έχω να τον αντιπαραθέσω τίποτα ως προς το ότι και από εμάς έγινε αυτό, ας πούμε, όπως θα μπορούσα να πω με τον Πανιόνιο ότι έγινε πέναλτι κτλ. Είναι ο μόνος... Σωστό. Είναι και ο στα δύο μάτς δεν έχεις φάση. Και με μένα. Και στα δύο μάτς. Και το δέχομαι. Το δέχομαι εγώ και δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι ο μόνος που αδικήθηκε από μένα. Και ο μόνος. Και ένα γκολ με τον Εργοτέλη, με το Βέρμπου. Και εκεί υπάρχει ο ψάρι. Εκείνος πιο. Ναι, εντάξει. Okay. Εγώ λέω ότι αδικήθηκα στο ίδιο μάτς. Αυτό σου λέει. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Και του Μπρίγιοβιτ στην πρώτη αγωνιστική δεν ήταν πέναλτι και με τον Βέρμπου που ήταν οριακά offside. Στην πρώτη αγωνιστική υπάρχουν και δύο κόκκινες για την Τρίπολη που δεν τις δίνει, έτσι.
Ακριβώς, αυτό λέω για αντιπαράθεση. Λοιπόν, ο πραγματικός που μόνο αδικήθηκε από εμάς είναι ο Αστέρας Τρίπολης και εμείς θα παραδεχόμαστε. Μακάρι να είχα την τύχη της ομάδας μου στα χέρια μου, εγώ ξέρεις τι θα έλεγα. Α, δεν βαριέσαι τώρα για ένα κύπελο. Λοιπόν, fair play, περνάει ο Αστέρας Τρίπολης στο τελικό τέλος. Δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Εμείς μπορούμε να το πούμε. Εσείς το λέτε, ποτέ δεν έχω ακούσει ένα να λέει. Το ίδιο έλεγε και ο Ολυμπιακός με την Τρίπολη, με το στο τελικό. Που τους γιουχάραν και στο τέτοιο. Δεν θυμάμαι να έλεγες τίποτα. Να πέλεγες το πήρε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Δεν το είδε. Τι πράγμα. Ολυμπιακός στο τελικό με τι. Τι με ενδιαφέρει τι κάνει ο Ολυμπιακός. Τι με ενδιαφέρει τι κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ σου λέω το τι αισθάνομαι εγώ για την ομάδα μου. Το ίδιο έλεγε και ο Ολυμπιακός. Τι με ενδιαφέρει εμένα πώς αισθάνεται ο Ολυμπιακός. Το ίδιο έλεγε και ο Ολυμπιακός. Γιούχαρε. Ποιος γιούχαρε. Η φιλαφιλή του. Βέβαια. Δεν ήταν στην απόνομη. Βγήκαν, φύγαν όλοι. Εντάξει, οκ. Okay. Και τι με ενδιαφέρει τι κάνουν. Αλλά το πήραν το κύπελο, έγραψε. Λοιπόν, έχουμε πολλές γραμμές. Γιώργο, ολοκλήρωσε, φίλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που δεν ακούω ποτέ από σένα, Ντρούλινγκ, είναι να πεις ότι πραγματικά έχω αδικήσει κι εγώ μια ομάδα. Λοιπόν, όταν ευνοήθηκε ο Άρης Φιέρ, κάνεις λάθος. Με τον Παναθηναϊκό δεν είπα. Πότε, πες μου, πότε. Άμα ακούς με τις μασχάλες στην Ολλανδία, δεν φταίω εγώ. Τι να σε κάνω. Με τον Παναθηναϊκό σου είπα, με τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει πέναλτι. Με τα Γιάννενα υπάρχει ένα πέναλτι υπέρ των Ιωαννίνων. Πώς δεν τα πω. Αντιστατικές φάσεις. Πότε ευνοήθηκες ολοκληρωτικά σε ένα παιχνίδι, πες μου. Σε ολοκληρωτικά, τι εννοείς δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή να ευνοήθηκες, ρε παιδί μου, να έγινε αλλίωση αποτελέσματος. Πότε ευνοήθηκες. Φέτος δεν υπάρχει κανένα παιχνίδι να έχει αλλίωση. Α, δεν υπάρχει. Με τον Μπάοκ, ναι, δεν υπάρχει. Κάντε ένα συλλαλητήριο, είστε αδικημένοι. Εντάξει, ναι, όντως. Δεν υπάρχει, ναι. Πάλι ηρωνικά. Εγώ δεν τα λέω όμως ηρωνικά, κύριε Τούλη. Εντάξει, αφού είστε αδικημένοι, ρε φίλε. Είστε οι μόνοι πρωταθλητές αδικημένοι. Εντάξει. Λοιπόν, αλλίωση αποτελέσματος μας λες. Γεια σου Γιώργη. Αλλίωση αποτελέσματος μας λες. Γεια σου Γιώργη. Και μην περιμένεις να ακούσεις αντικειμενικότητα από Αριανό. Ναι. Άστο. Σκάνε που δεν σκάμε, λέει ο Θανάσης. Ιδίως, ναι, το βλέπουμε. 100%. Φυσικά δεν θέλουμε. Αν δεν σκάτε, εγώ αν το εισέπρατα, θα το έλεγα, γιατί πραγματικά μου αρέσει να είμαι αντικειμενικός. Αλλά από τη στιγμή που βλέπω ότι ξυπνάτε, κοιμάστε, τρώτε, πίνετε, ωραία, ό,τι και να κάνετε, σκέφτεστε τον ΠΑΟΚ. Τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλαμε, αλλά το πήρα. Ασχολείστε όλοι με τον ΠΑΟΚ. Πάρε παράδειγμα την εκπομπή All About Aris 5 με 7. Είναι καθαρά ασπρόμαυρη η εκπομπή. Ξέρετε τι θέλετε. Είναι, επαναλαμβάνω, με τον Βαθύλακο και τον Νικολάκη και τον Παπαδόπουλο. Σε σένα τα λέω, δεν με νοιάζει. Με νοιάζουν αυτοί οι δύο εμένα. Εγώ με σένα κάνω εκπομπή και σου αναφέρω κάτι και σου λέω. Γιατί λέτε κι εσύ και οι φίλοι σου. Έτσι, σκάμε που δεν σκάνε. Το γράφει πολύ σωστά. Το αν σκάτε ή όχι, μπες σε όλα τα προφίλ των Αριανών. Εντάξει, και τις συζητήσεις που κάνετε μεταξύ σας, να δείτε αν σκάτε. Να πω κι εγώ κάτι. Εντάξει, γιατί εμείς είμαστε σίγουροι, λυπόμαστε βέβαια. Έτσι, για όλο εγώ αυτό που τραβάτε, γιατί σας μεγαλώνουμε το κόμπλεξ, το ήδη μεγάλο κόμπλεξ που έχετε από τους 4 υποβιβασμούς. Έτσι, και από τα 50. Τέσσερις είναι υποβιβασμοί. Και επειδή είστε 50 χρόνια άτιτλοι, αυτό είναι σωστό. Ενώ εμείς διαπρέπουμε και παίρνουμε τρίτη συνεχόμενη χρονιά τίτλο και θα πάρουμε και τέταρτο συνεχόμενο. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα, αν δεν σκάτε, μπράβο, μαγιά σας. Αλλά εγώ βλέπω ότι σκάτε. Έχετε μία σκορδοκαίλα, όλοι οι άλλοι να παραδεχτούν ότι είναι παντελονάτο και τέτοιο. Λες κι εσείς όταν έπαιρνε ο Άρης το πρωταθλήμα, τα ακούγαμε. Ντοπέ ο Γκάλες και ο Γιαννάκης. Δεν γίνεται ο αντιτόπικο τρόπο. Για ποδόσφαιρο το είδαμε. Όχι, γιατί. Να μιλήσουμε για βόλεϊ τότε. Όχι, μίλα ό,τι θέλεις. Εγώ λέω τα επιχειρήματα. Δεν λέω αν ήταν παλιό ή τέτοιο. Ποια επιχειρήματα. Λέω, φίλε μου, θέλετε Σόνι και καλά. Εσύ έγραψε ιστορία τα πρωταθλήματά σου στο μπάσκετ. Άλλο λέω. Φυσικά έγραψα. Λέω, θέλετε να παραδεχτούν οι άλλοι Σόνι και καλά ότι είναι το πιο τίμιο, το πιο παντελονάτο. Λες και εσείς παραδεχόσασταν κάτι. Και σου λέω τα αντίστοιχα. Πότε παραδεχτήκατε εσείς τον άλλον? Ο Ολυμπιακός τα έπαινε με Κόκαλη. Ο Παναθηναϊκός τα έπαινε με Βαρδινογιάννη. Οι άλλοι τα πάνε με Μελισανίδη. Ο Άρης είναι παλιά. Του Ηρακλή δεν υπάρχουν φυσικά. Του Ατρόμητο δεν υπάρχουν. Το μόνο καθαρό είναι το 75 και το 85. Δεν υπάρχουν άλλα καθαρά. Πιστεύεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός δεν υπάρχουν καθαρά άλλα? Όχι βέβαια, αλλά όχι όλα. Ευχαριστώ πολύ. Μα απάντησες. Πάμε σε γραμμές. Δεν και τα 44 έτσι όμως. Έλα φίλε. Φυσικά όχι. Έλα, δεν θίξαμε τα συνεταιράκια σου. Δεν θα σε κάνει ο πρόεδρος. Που πρέπει να είναι κατά πολύ πλουσιότερο σήμερα. Ναι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Καρπίδης, πρέπει να είναι πολύ πλουσιότερο σήμερα, έτσι.
Ρώτατο. Τι μου το λες εμένα, ρώτατο. Α, μπράβο. Γιατί... Εγώ τζακ πότε έκανα. Όχι, είχε πολλές εισπράξεις το Χαριλάουχος. Γι' αυτό, όχι για τίποτα άλλο. Μια χαρά. Πάει το μυαλό σου πουθενά άλλου. Όχι, βέβαια. Όποιος είχε έμπνευση και έπαιξε το 7-2, μαγκιά του αποκονόμησε. Πιστεύω. Κάτι πληροφορίες λένε ότι στον Πειραιά παίχτηκε πολύ πάντως. Στον Πειραιά παίχτηκε. Ναι, ναι, πολύ. Κάτι τέτοια ακούγονται. Και το 3-4 του Ατρομήτου δεν θυμάμαι αν είχε παίχτηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άλλο 9 γκολ, άλλο 7. Ή αν παίχτηκε τίποτα σε καμιά χώρα έτσι λίγο πιο. Πάρε να δεις το 7-2 του Άρη, έδινε 18 εκατομμύρια απόδοση. 18 εκατομμύρια. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργη, είσαι. Εγώ είμαι. Γιώργο Χανιώτη, από την Ασπέλα Καρκιδική. Έλα, λοιπόν, Ζάχο, τι είπες εσύ ότι και εσύ όταν θα πάρεις, όταν, αν ζεις το πρωτάθλημα, πού να πάρεις πρωτάθλημα, Ζάχο. Πού να πάρω, φίλε, εγώ με ποιο να πάρω, αυτό έχεις δίκιο, με ποιο να πάρω. Με ποιο να πάρεις. Έτσι. Εγώ το μόνο που εύχομαι, ειλικρινά, θέλω να συνεχίσεις το αίτητο της Ευρώπης στην έδρα σου. 26 μάτς έχω αίτητος. Αυτό θέλω. 26 αυτό έχω. Εσύ δεν μου είπες πόσα έχεις όμως. Εντάξει, δεν έχω. Εγώ δεν έχω. Έχεις 6, νομίζω 6 δεν έχω. Μπες στην ειδική βαθμολογία της UEFA να δεις τι έχει ο ΠΑΟΚ. 26 μάτσα ήδη. Φίλε, μπες στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Ψέματα είναι παλιά. Όχι, μπράβο, μαγκιά σου, αλλά μπες στη βαθμολογία της UEFA. Είναι και αυτά παλιά και δεν μετράνε. Ρε Σιζάχο, μαγκιά σου, μπράβο σου. Μην δεν έχω βαθμολογία. Μπες στη βαθμολογία της UEFA και δες που είναι ο ΠΑΟΚ και δες που είσαι εσύ. Αυτό που λες εσύ είναι. Κάνει αυτό που λέω εγώ να μην ισχύει. Όχι, εγώ μιλάω λέβαια πάντα επί της ουσίας όμως. Εγώ επί της ουσίας. Όχι μιλάω για να. 26 μάτσα ή τόσο. Άκουσε με λίγο. Το να θες να κερδίσεις εντυπώσεις. Εντυπώσεις λέει γεγονός, λέω. Ουσιαστικά δεν καταφέρνεις κάτι. Μα συγγνώμη, δεν λέω γεγονός. Μαζί σου θέματα. Είπα, δεν διαφωνώ στο γεγονός που λες, αλλά κοιτάξτε εσύ προσωπικά και οι συνοπαδοί σου να κοιτάτε λίγο την ουσία. Αφήστε το παρελθόν, τις επιτυχίες στο μπάσκετ. Αφήστε τις 26 αγωνιστικές που έχετε να χάσετε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε λίγο το μέλλον σας. Μου λέει σωστά ο Γιώργος. Για να μπορέσετε να καταφέρετε. Μα μου λέει σωστά ο Γιώργος. Πώς να πάρεις, μου λέει, πρωτάθλημα. Sorry, σε διακόπτω. Και σήμερα σε διακόπτω εγώ μια φορά. Παρακαλώ. Μου λέει και σωστά, θα μιλήσω ο Γιώργος. Μου λέει σωστά, λέει το ένα το σωστό. Πώς να πάρεις πρωτάθλημα και όντως πώς να πάρω πρωτάθλημα, τα οικονομικά δεν μου το επιτρέπουν αυτό. Υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ μεγαλύτεροι. Πιο... Απ' την άλλη μου το πάει όμως και στο τέτοιο. Συνάζει να συνεχίσει το αίτητο. 26 μάτς έχω αίτητος. Όταν φτάσει 6, όχι 26, 6, χτύπα μου το κουδόνι εδώ πέρα, έκτος όροφος. Δεν θέλω να φτάσω 6. Δεν θέλω. Θέλω να έχω όσο πιο πολύ μπορώ μεγαλύτερη βαθμολογία στην ειδική βαθμολογία της UEFA και της FIFA παρά να έχω 56 μάτς αίτητος. Ναι. Γιατί? Γιατί σκέφτομαι ουσιαστικά. Καλά. Και επειδή σκέφτομαι ουσιαστικά, εγώ και οι συνοπαδοί μου, έχουμε καταφέρει, βρήκαμε και τον άνθρωπο, τον Ιβάν Σαββίδη, με το μαρούλι, με τη μεγάλη επένδυση που έχει κάνει και τα κεφάλαια που έβαλε. Ναι. Έτσι. Α, και καταφέραμε, το άλλο, καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, το φέρουμε στην πόλη μας. Είναι το άλλο. Καταφέραμε, το όλα είναι. Είναι η νοοτροπία καταρχήν του οπαδού, έτσι, η οποία συμβάλλει πάρα πολύ στα μέγιστα, στη συμπεριφορά και στον τρόπο λειτουργίας ενός μεγάλου μετόχου, για να μπορέσει να προσφέρει όσο πιο πολλά γίνεται. Ωραία. Και καταφέραμε λοιπόν μέσα σε ελάχιστα χρόνια να φέρουμε το πρωτάθλημα Ελλάδος στην πόλη μας, να παίρνουμε τρίτη συνεχόμενη χρονιά τίτλο. Υπάρχει ομάδα στην πόλη μας που το κάνει αυτό? Όχι, στο ποδόσφαιρο όχι. Μπράβο. Και ίσως τέταρτο τίτλο σε τρία χρόνια. Πιθανόν. Που είναι πέμπτος, γιατί και πέρσι είχα πάρει πρωτάθλημα. Πέρσι δεν πήρες τίποτα. Στη συνείδησή μας. Καλά, στη συνείδησή μου και εγώ έχω 45. Μπράβο. Άστο. Πέρασε και τον Ολυμπιακό. Απλά το αναφέρω. Στη συνείδησή μου. Κοιτάξτε λοιπόν να παραδειγματιστείτε από την νοοτροπία των οπαδών του ΠΑΟΚ, από τον τρόπο λειτουργίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μήπως και μπορέσετε στα 65, 70, 82 χρόνια να πάρετε κανένα μισό κύπελλο. Άμα και εμείς βρούμε κάποιο μαρουλάτο, έτσι θα γίνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Έλα Γιώργο, μας διέκοψες, αλλά δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εγώ ακόμα μ' αρέσει γενικά ο Τζεζέλες που κάνουν παράθεση, έτσι. Δεν υπάρχει, ακριβώς. Έτσι. Μ' αρέσει. Και τους αγαπάω, το ξέρεις. Να σου πω κάτι, αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε και εκπομπή, έτσι. Μα δεν υπάρχει λόγος να ακούμε ραδιόφωνο αλλιώς. Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, εγώ το μόνο που πικράθηκα να πούμε ήταν σήμερα ότι έβγαλε απόφαση ο άλλος να μην πάει κόσμο στο γήπεδο. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πού ζούμε στην Ελλάδα. Υπάρχει πολιτεία, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να λάβει η πολιτεία να πει: ξέρετε, τα δωρεμάκια, πάρτε από 10.000 εισιτήρια, κατεβείτε κάτω και ο καθένας να λαμβάνει τις ευθύνες του. Να σου πω κάτι, Γιώργο, τώρα άμα πω κάτι. Αν πω κάτι, θα πω. Όχι, όχι, θα φανεί πάλι τέτοιο. Όχι ότι έχω πρόβλημα. Θα φανεί, θα μου πει ο άλλος αντιπαοξίδικο. Η διοίκησή σου θέλει να κατέβει κόσμος, Γιώργο.
Γιατί να μην θέλει. Δεν ξέρω. Θέλει. Ξέρω να μην ξεκινήσουμε κανένα μείον την επόμενη χρονιά. Άλλη διοίκηση, κοίταξε λίγο. Η διοίκηση νομίζω του ΠΑΟΚ θέλει, γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν δημιούργησε πουθενά κανένα πρόβλημα. Όχι, λέω ρε παιδί μου. Πάρε όμως λίγο τη διοίκηση της ΑΕΚ. Ούτε της ΑΕΚ θέλει. Εγώ δεν σου είπα ότι θέλει. Της ΑΕΚ σίγουρα δεν θέλει. Γιατί ένα απλό παράδειγμα θα πω. Μέσα στο ΟΑΚΑ, σε ευρωπαϊκό ματ, έπεσε στην κερκίδα των οπαδών του Άγιαξ Μολότοφ. Ναι. Από οπαδό της ΑΕΚ που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κόντεψε να κάψει τον κόσμο. Εγώ σου έλεγα ήταν πρόκληση και, να μην και η ΑΕΚ δεν τιμωρήθηκε. Ότι τιμωρήθηκε με αναστολή. Δεν τιμωρήθηκε στην ουσία. Ναι, εντάξει. Στην ουσία δεν τιμωρήθηκε. Που λένε ότι η UEFA είναι αυστηρή και τιμωρεί παραδειγματικά και τέτοια. Μην το λες εμένα, τιμωρήθηκε. Μεγάλη έκπληξη μου. Μην το λες εμένα. Δεν τιμωρήθηκε. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Άρα λοιπόν αυτό το γεγονός. Σαν να μην τιμωρήθηκε, ναι, αλλά είναι με αναστολή. Αυτό το γεγονός που έγινε. Και όχι μόνο τα επεισόδια που φάγανε το μείον 3 και τα λοιπά. Τι σημαίνει ότι δεν είναι τόσο ασφαλές το ΟΑΚΑ. Έτσι λέω εγώ. Με αυτή τη λογική δεν είναι άδικο κανένα και παιδόν. Και με αυτή τη λογική όμως του κυρίου Βασιλιάδη και της πολιτείας, ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος, γιατί πάντα παίζουν μεγάλες ομάδες, έτσι, θα πρέπει να γίνεται πάντα κλεισμένο των θυρών. Με αυτή τη λογική. Εφόσον γίνεται στο ΟΑΚΑ ή αφού δεν θέλετε κόσμο για να υπάρχει ασφάλεια του κόσμου, για να μην γίνουν επεισόδια. Κάνετε το σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Βάλτε το στη Λάρισα. Βάλτε το στο Βόλο. Βάλτε το στην Κρήτη. Φέρτε το στο Καφτατζόγλιο. 20 τελικούς έπαιξε ο ΠΑΟΚ. 20 τελικός. 17 φορές κατέβηκα στην Αθήνα, ρε. Ποια ομάδα το έχει κάνει αυτό. 20 τελικούς κυπέλλου Ελλάδος. 17 φορές κατέβηκα στη Χαβούζα. Τι λέτε τώρα εκεί κάτω, ρε. Χαμουτζίδες. Χαμουτζίδες. Και εδώ η δική μας η πολιτική. Τα πιόνια των από κάτω. Κάθονται και τους κοιτάνε. Πού είστε να αντιδράσετε, εκλογές έχει. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ να τους φαγιάσουν όπως γουστάρουνε, χωρίς τον κόσμο του. Γιατί, για να κάνει δώρο ο Λεξάκης ένα τίτλο στην ΑΕΚ, πέρα από το γήπεδο δώρο που τους κάνει. Δεν το κατάλαβα. 40 μάτς είναι η ΑΕΚ κάθε χρόνο μες στην έδρα της. 30. Ο ΠΑΟΚ πάει δύο φορές. Και βγαίνουν οι χαμουτζίδες τώρα, οι ημιτασιών δικέφαλοι του Νότου και τι μου λένε εμένα, οι ΑΕΞΙΔΕΣ. Δεν είναι η έδρα μας, λέει το ΟΑΚΑ. Τι λες, ρε, χαλβά. Τι λες ρε Λάγανο Βρυξελών που δεν είναι η έδρα σου. Και ποια είναι η έδρα σου ρε Μαντούβαλε. Η Φιλαδέλφια είναι. Γιατί η Φιλαδέλφια έχει καμιά 15 χρόνια που γκρεμίστηκε. Ξέρω εγώ 19 πόσα είναι. Πάγαν τον παπά του. Κατάλαβες τι γίνανε και μας λένε τώρα. Πάγαν τον παπά του. Ναι κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή βάλανε και τα παπαγαλάκια τους τώρα. Τον Κεφτετζόγλου να πούμε. Και τα άλλα τα ανδρίκελα που έχουν εδώ πέρα μέσα. Και δημιουργούν εντάσεις και λαδασμένα την κοινή γνώμη. Τι λέτε, ρε. Φοβάται, λέει ο ΠΑΟΚ τον ΠΑΟΚ. Τι λέτε, ρε, κοπρίτες. Εγώ πάντως τάσω δεν φοβάμαι κανέναν. Εγώ τον αγώνα θα το κερδίσω ό,τι και να κάνουν και με μισή ομάδα. Δεν να έχουν καμία τύχη, βρε τώρα. Να σε πω και κάτι. Έτσι. Αυτοί έχουν και το φόβο και τις ενοχές μέσα τους. Και το φόβο και τις ενοχές. Παίζουν με μια ομάδα που είναι αίτητη στην Ευρώπη. Σε όλο το πρωτάθλημα, σε 54 πρωταθλήματα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Παίζουν το κεφάλι τους. Γιατί θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία μετά την νέα ίδρυση της ΑΕΚ 2014 που έχει ένα μόνο κύπελλο και ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτή είναι. Να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Να είστε καλά. Άντε, μαλικά, πολλά είπες. Καλό... Δεν μας άρεσε να μιλήσουμε. Yeah, yeah. Καλό άντε, βράδυ. Άντε, γεια. Yeah. Στο καλό. Έχουμε γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Δεκάμιστα κάνουμε διάλειμμα. Έλα φίλε. Yeah, σε τρία λεπτά, ναι. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου καλησπέρα. Και σένα. Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στα παιδιά μας. Τι λέει. Καλά Κωνσταντίνε. Καλά εσύ. Καλά και εγώ. Να πω λίγο γρήγορα. Πες γρήγορα. Επειδή το ξανά επειδή δεν τρυφήσαμε τα χρόνια τα παλιά της Χαβούζας και τα λοιπά και τα λοιπά και του Ολυμπιακού. Έχουν κολλήσει κάποιοι και επιμένουν εκεί. Δεν είναι εκεί το θέμα και το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Ντρούλιν και όλοι οι αντίπερα παρέα γιατί είναι... Καθαρότατο το πρωτάθλημα, καθαρότατος ο τίτλος και ένα ακόμα. Και του χρόνου αίτητο θα είναι, Ντρούλη, να το ξέρεις. Και του χρόνου αίτητο. Ωραία. Και άμα θες να κάνεις μια υπέρβαση, να σου πω κάτι. Θες να κάνεις μια υπέρβαση. Για πες. Τρεις ώρες πριν την διεξαγωγή του τελικού, παίξε ένα εκατοστάρικο στο ΠΑΟΚ. Άμα παίξω φίλε ένα εκατοστάρικο στο ΠΑΟΚ, στο 8ο λεπτό θα χάνεις 2-0. Κάντε αυτό που σε λέω και θα με θυμηθεί. Δεν καλά. Δεν ξέρεις. Αφήνω, παιδιά, σας αφήνω. Να είσαι καλά. Γεια σου Κωνσταντίνε. Δεν θα προλάβεις και να κάνεις να βάλω 100 ευρώ στον ΠΑΟΚ. Έλα, στον επόμενο. Έλα φίλε.
Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί βλέπω. Πάμε στο διάλειμμα. Και... ναι. Δεν βλέπω καλά, ρε. Δεν βλέπεις, φίλε. Και δεν έχει άλλη γραμμή. Έπεσαν οι φίλοι. Λοιπόν, βάζω ένα quiz. 23, 10, 287 και 3 οκτάρια. 69, 45, 287 και 3 οκτάρια. Και μη συνόμιζα είναι. Ναι. Πώς φαίνεται έτσι. Βάζω ένα quiz. Πόσα πέναλτι κέρδισε ο Άρης με την ΕΠΟ του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, του κύριου του Γραμμένου. Πόσα πέναλτι κέρδισε φέτος ο Άρης. Ξέρεις. 9. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τρία πήρες χθες, τέσσερα. Πόσα. Δύο πήρα. Δύο και το ένα, ένα που ισοφαρίζεις είναι αβαβά. Στο 45 το ξέχασα όμως που είναι. Άλλο εκείνο. Είναι πεναλτάρα και εκείνο. Ναι, δεν, το δίνει. Δεν το είδε. Είναι πεναλτάρα, το είδα. Ναι. Δεν το δίνει. Είναι ολοκάθαρο πέναλτι και πέναλτι. Κάρτα. Το πρώτο όμως που ισοφαρίζεις που είναι κομβικό το γκολ. Κομβικό είναι. Δεν είναι, ρε φίλε, ισοφαρίζεις. Ναι. 0-1 είναι και κάνεις 1-1 με ανύπαρκτο πέναλτι. Ναι, αλλά αυτά δεν τα λες, τα πνίγεις. Μα σου το πω δεν ήταν. Εγώ το είπα. Δεν μίλησε για τον, δεν προλαβα τρέγια, μίλησε 15 α, λεπτά έλεγες, δηλαδή. Και μίλησε 45 δευτερόλεπτα. Θα το έλεγες. Δεν μην το πω. Θα το γιατί. Έλα, πάμε τώρα. Για... δεν θα το, τώρα το είπα και δεν θα το έλεγα πριν, δεν το κατάλαβα. Πάμε για το μεγάλο στο 45 με το διπλό Mars penalty, έτσι στο ένα μέτρο είναι. Κάνατε φιέστα χθες. Καμία φιέστα δεν κάναμε. Φιέστα μόνο με τεχνήματα. Τίποτα δεν κάναμε. Σίγουρα. Όχι τίποτα δεν κάναμε. Εντάξει. Τίποτα δεν κάναμε. Τον μπήκαν κάποια πιτσιρίκια όντως. Ναι. Λογικό είναι. Ο Σιώπης τι έπαθε, γιατί το είχε αποθυμένο. Είχε κάνει κάτι δηλώσεις ότι θα ανέβαινε στη θύρα 3. Λέει, άμα βάλετε γκολ με τον ΠΑΟΚ. 170. Όχι. Εσύ Σιώπη, τι γκολ να βάλει με τον ΠΑΟΚ, αγοράκι μου. Ούτε στο PlayStation δεν μπορεί να κάνει να βάλει γκολ με τον ΠΑΟΚ. Μανολάκι. Δεν χρειάζεται να βάζει γκολ. Καταρχήν είναι βλακή αυτό. Δεν χρειάζεται να βάζει γκολ ο Σιώπης. Αυτό δεν έκανε τι δηλώσεις. Δεν χρειάζεται, λέω, η δουλειά του δεν είναι βάζει γκολ. Απλά κατάπιε τον Μπίσερβας και το άλλο το αμυντικό σας σκάφ και τους δύο. Τους πήρε και τους δύο, τους έβαλε στην τσέπη και τους γυρνούσε. Γι' αυτό έχεις μόνο 30, μόνο 30 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Τι σχέση έχει αυτό, ρε. Πώς θα μας δείξει και εσύ αυτό ποιο έγινε, φίλε. Τι έκανε, ρε. 30 βαθμούς, με κοιτάς, είμαι. Κοίταξε. Για το Σιώπη δεν μιλούσε. Σε μέτρα, άμα το πάρεις, είναι 10 ορόφους πιο πάνω είμαι από σένα. Για το Σιώπη δεν μιλούσε. 3 μέτρα έχει ορόφους. 10 ορόφους πιο πάνω από σένα. Μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Το καλύτερο δεν είναι μόνο ότι δεν παραδέχονται κάτι. Είναι διαφορά, και θρασίδατη. Διαφορά από τον δεύτερο. Ο Σιώπης. Ο Σιώπης. Με διαφορά από τον δεύτερο. Πλάκα κάνεις. Όχι, ουλίτιδα. Τι πλάκα κάνεις. Επιπτεριδώνα. Δεν σου αρέσει ο Σιώπης. Τα καλύτερα λέγει. Μια είναι... χαρά είναι, αλλά δεν είναι ο καλύτερος. Ο δεύτερος γύρος του είναι εξω... Όχι, στον πρώτο έκανε και μερικά τέτοια. Ο δεύτερος γύρος του είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή είναι. Δεν χρειάζεται. Όχι, εντάξει, τον πάρει έθνη μεικτή κόσμο. Δεν χρειάζεται, εντάξει. Θα πάρει το Σάχοφ και το Ζαμπά. Όχι, το Ζουμπά. Αλλά άνετα παίρνει η Βέρμπλουμ Μαουρίτσιο. Ανετότατα. Ο Βέρμπλουμ, καλά. Έπαιξε, έθελξε με την παρουσία του ο Βέρμπλουμ. Καλά, πλάκα κάνεις τώρα. Αυτό είναι. Ναι. Με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε. Όσο έπαιζε, ρε φίλε. Όσο έπαιξε. Ανέτοιμο ήταν, φίλε. Ανέτοιμο. Έπαιξε δύο μήνες. Ναι. Δύο μήνες. Πόσο θες να παίξει, κάνα τρία χρόνια. Αυτά που είδαμε, λέμε. Αν δούμε άλλα, θα πούμε κάναμε λάθος. Έθελξε με την παρουσία. Δεν χρειαζόμουν εγώ και το Βέρμπλουμ. Άμα δεν χρειάζεται, τι έσκουζε να πάρουμε άλλο. Είχα το Σάχοφ. Γιατί έσκουζε εδώ, έσκουζε. Είχα το Σάχοφ, μια χαρά μου έκανε. Μα έσκουζε να πάρουμε τραυματίστηκε ο Βέρμπλουμ, έλεγε. Δεν έσκουζε. Φαντάσου λοιπόν. Φαντάσου φαντασία. Χωρίς Βέρμπλουμ. Ναι. Ένα γύρο και παραπάνω. Ναι. Χωρίς Μαουρίσιο ένα γύρο. Δεν υπάρχει Βέρμπλουμ. Χωρίς Βιερίνια. Έτσι, με την Βιερίνια, με τον ΠΑΟΚ Β παίρνω ξεκούραστα. Ο ΠΑΟΚ Β έπεσε, ρε φίλε. Ο Βιερίνια τώρα. Ναι, λοιπόν, για να τα ξαναπούμε. Παίρνω περπατώντας το πρωτάθλημα γιατί. Γιατί φυσικά οι άλλοι είναι χειρότεροι. Έχω την καλύτερη. Είπαμε, είσαι καλύτερος. Έχω την καλύτερη ομάδα. Αν βγάλεις, εγώ επαναλαμβάνω. Ποιότητα, καθαρή ποιότητα στον ΠΑΟΚ είναι. Για μένα, εντάξει. Μπορεί να είμαι ότι είμαι αντιπαόξης, εντάξει. Αλλά. Σε αυτά δεν μπορώ να λέω βλακή. Στο Βιερίνια που είναι ποιότητα ο άνθρωπος. Τον Μάτος και τον Μπίσεσβαρ, αυτοί οι τρεις είναι ποιότητα. Δηλαδή, λέμε με μία ενέργειά τους μπορούν να αλλάξουν παιχνίδι, ρε παιδί μου, να μην υπάρχουν στο γήπεδο. Όλοι οι άλλοι σου είναι από μετριότητες ως καλούλιδες. Αυτό είναι. Ο Βαρέλα δηλαδή είναι μέτριος. Εντάξει, ρε φίλε. Ο Κρέσπο είναι μέτριος. Ρε φίλε, μιλάμε για μπροστά για δημιουργικό κομμάτι. Δεν είπες για μπροστά δημιουργικό κομμάτι, είπες για όλη την ομάδα. Ο Κρέσπο τι είναι? Ο Κρέσπο είναι ο καλύτερος παίκτης. Ο Βαρέλα είναι καλός. Το ξέχασα τον Κρέσπο. Βαρέλα. Τον ξέχασα. Ο Κρέσπο ανακηρύχθηκε. Ναι, ρε φίλε. Καταρχήν ο Κρέσπο έπαιξε όλα τα μάτσα. Ούτε λεπτό δεν έχασε. Δεν έφαγε μισή κίτρινη κάρτα. Άλλο να πω. Άλλο πω κάτι, όχι, όχι. Για όταν λέω, μιλάμε. Ρε, η ποιότητα όταν λέω να χαϊδέψουν την μπάλα εννοούσα. Δηλαδή να την δώσουν αγγλικά. Αυτό. Δεν μιλούσε για αμυντικούς, εννοούσε για δημιουργικούς παίκτες. Αυτοί οι τρεις είναι.
Εντάξει, που μπορούν με μία ενέργειά τους να κάνουν το παιχνίδι. Φίλε, αυτό εννοώ. Όλοι οι άλλοι από τη μέση και μπροστά σου είναι μετριότητες. Φυσικά είναι καλύτερος από τους άλλους. Ναι, με αυτό σου λέω. Του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ είναι χειρότερη. Ξέχασε και τον Πρίγιοβιτς. Εδώ, εγώ λέω. Ο Πρίγιοβιτς είναι στον ΠΑΟΚ. Αυτό που είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ποιος λέω, κέρδισε στο Χαριλάου. Λέω, στο ποιος λέω ότι εδώ και δεν κάνω πλάκα. Ξέχασε τον μπαμπά Αλέξανδρο. Ναι, ωραία. Λέω ότι ο Άρης, ναι, σε σχέση με αυτή την ΑΕΚ τουλάχιστον που ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό, νομίζω ότι ποιοτικά υπερτερεί. Έτσι λέω. Έτσι λέω, ποιοτικά. Δηλαδή έχει περισσότερους παίκτες που μπορούν να ακουμπήσουν. Για να δούμε, εσύ το λες, για να δούμε τι λέει ο φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, χαίρετε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ποιος? Δημήτρης Κορδελιών. Γεια σου. Έλα, Δημήτρη. Αριανός φυσικά, έτσι από τον Κορδελιό. Αριανός είναι. Ναι, ναι. Γεια σου, Δημήτρη, από τον Κορδελιό. Καταρχήν, ωραία παρέα μας κάνετε, γελάμε πολύ. Μέχρι εκεί, εντάξει, τα σάλια, τώρα πάμε λίγο στον Τρέγια. Εντάξει, πέντε λεπτά κάναμε σάλια. Μου. Έλα, Δημήτρη μου. Λοιπόν. Δεν θα έχουμε καλό τέλος εμείς, να ξέρεις. Τη βλέπω εγώ την λέξη 0-0 αυτή. Καταρχήν, εμείς, αδερφούλοι μου, δεν μας νοιάζει τι κάνετε εσείς, γιατί πολύ απλά. Γιατί τα κάνετε με 150 και 200 εκατομμύρια. Αν τα κάνατε. Πολλά δεν είπε, Δημήτρη. Που είχατε παλιά, Δημήτρη, πολλά δεν είπε. Είσαι ενημέρωτο. Είναι πολλά αυτά που είπε τα 200. Ωραία, 100. Πολλά, 80. Πολλά. Πω, κατέβα. Όσα και 7 χρόνια σου δεν έχει βάλει 100 εκατομμύρια. Κατέβα. Να κατέβω. Να κάνω 80. Άστα, καλά. Δεν βγαίνω, μάνα μου, αλλά άστα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Θέλω να σου πω ότι άμα το κάνει αυτό παλιά που δεν είχε λεφτά και έκανε τη μαγιά σου. Σαν ο μεγάλος ΠΑΟΚ που λες εσύ, που έχεις μέσα στο μυαλό σου βασικά, όπου σαν ΠΑΟΚ ξέρεις, γιατί και εγώ τον άλλο τον έχω μεγάλο, έτσι. Θα με πείραζε. Τώρα δεν με πειράζει, ρε φίλε. Εσείς πώς νομίζετε ότι εμείς ασχολούμαστε μαζί σας? Εσείς ασχολείστε συνέχεια μαζί μας. Άρα παραδέχεσαι, άρα συμφωνείς μαζί μου ότι είναι αρσενικό το πρωτάθλημα, είναι κανονικό. Μια χαρά. Θα σε φτάσω και εκεί και... Θα σε φτάσω και εκεί και να δω και εσύ. Δεν μπορείς να με φτάσεις, αδερφέ. Έχω 9 τίτλους, πάω για 10 και έχεις 4. Και, ναι, οι τρεις είναι προπολεμικοί που έχεις. Πιστεύεις ότι έχεις την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι? Όχι, πιστεύω, την έχω. Ωραία, κι εγώ μαζί σου το πιστεύω, κι εγώ. Είσαι ανίκητος, δεν σε νικάει κανείς. Δεν το λέω εγώ, το λένε τα αποτελέσματα. Κι εγώ, στον Αργιανός, κι εγώ το λέω. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Αν καλέ μου αδερφέ, χάσεις την άλλη εβδομάδα το κύπελο, τι θα βγεις να μου πεις? Άλλο ρε φίλε, ένας τελικός, ένα μάτς. Δηλαδή, άμα παίξω εγώ τώρα, να σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι εσύ μπορεί να παίξεις με το αεκάκι αυτό και να χάσεις? Να σου πω λίγο. Εσύ που έχεις ομαδάρα. Να σου πω λίγο κάτι. Φυσικά. Φυσικά μπορώ να χάσω. Ναι. Μπορώ, το πιστεύω. Γιατί είναι ένα μάτσο. Και να σου πω κάτι. Θα σου πω δύο παραδείγματα για να καταλάβεις το νόημα που σου μιλώ. Και γιατί το πιστεύω. Έχω δύο ήττες από την Παναχαϊκή και από τον Πανιόνιο στο κύπελο. Ναι. Να καταλάβεις δηλαδή. Το Δημήτρη. Για να καταλάβεις το πνεύμα μου. Και με τον Πανιόνιο, αγόρι μου, να έπαιζα τελικό, θα σου έλεγα ότι μπορεί να το χάσω το κύπελο. Γιατί? Γιατί είναι ένα μάτς. Γιατί είναι ένα μάτς. Όπως το λες ακριβώς. Και πολλά μπορούν να συμβούν σε ένα μάτς. Και ένα τελευταίο, φίλε μου καλέ. Ναι. Έχεις ακούσει κανένα προπονητή δικό μας εσύ να λέει, έβγαινα στους δρόμους στη Θεσσαλονίκη και μου έλεγαν μόνο τον ΠΑΟΚ να κερδίζω? Ποιος το είπε? Έχεις ακούσει? Εγώ δεν θυμάμαι να έχω ακούσει. Ποιος το είπε αυτό? Είπα στο Σάντος, με το που κατέβηκε από το αεροπλάνο. Όχι, στην ΕΡΤ ήταν καλεσμένος στην Αθλητική Κυριακή. Ποιος βρε? Και το είπε ξεκάθαρα. Μου λέγανε οι Παοξίδες, αυτό είναι ντέρμπι διαφορετικό, και μου λέγανε οι Παοξίδες, το λέγανε στον δρόμο και μου λέγανε μόνο τον Άρη να κερδίσει, δεν το είπε να κερδίσει, δεν πάει κάπως αλλιώς. Ναι. Και τίποτα άλλο, μη σε νοιάζει, να μείνεις χρόνια στον ΠΑΟΚ. Εγώ να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Αυτό δεν το αφισβητώ, να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Εσύ ποιος πιστεύεις ότι είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ? Manchester City Leicester 1-0 στο 70. Τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή ρε φίλε, εντάξει, λογικό δεν είναι. Να μην... Όχι να μην ασχολείσαι, με εμάς ασχολείσαι σίγουρα γιατί είμαστε εδώ και το 9. Αλλά λογικό είναι να κοιτάς και να σε κοιτάει η Αθήνα. Λογικό δεν εγώ, είναι. Δημήτρη, εγώ Δημήτρη προσωπικά αν δεν ασχοληθώ με τον Άρη θα αρρωστήσω. Έτσι, μα και εγώ αυτό λέω. Εμένα μου αρέσει να ασχολούμαι, να κολαντρίζω, να κάνω καζούρα, να με κάνεις καζούρα. Το γουστάρω αυτό. Έτσι, πράγμα, ρε φίλε. Αυτό. Γιατί σκέψου λίγο τη Θεσσαλονίκη να ήταν Παοξίδες Αριανοί, να παίζαμε μεταξύ μας και να κοιτιόμασταν μόνο. Εντάξει, ρε φίλε. Okay. Θα το κάνουμε εκκλησία, ρε φίλε, άμα είναι. Να το κάνουμε κάτι ηχητικό. Στον Κορδελιό μπορεί να κάνω συζήτηση 7 ώρες σε μια μπειραρία, να κάθομαι με Παοξίδες
και να μιλάμε και να λέμε και να λέμε. Δημήτρη, και να λέω και... αυτά είναι τώρα. Μπορώ να μιλάω για μέρες πραγματικά όταν μπορώ να συνεννοηθώ όμως. Έτσι ακριβώς. Καταλάβες. Ναι. Μπορώ να μιλώ για μέρες, ειλικρινά σου μιλάω. Όσο γουστάρεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι είμαστε ευχαριστημένοι και ο Πάουκ είναι ευχαριστημένος και ο Πάουξης και ο Αριανός είναι ευχαριστημένος. Εντάξει, γιατί μην το πάρεις στραβά ούτε σακολάτισμα. Όχι, δεν το παίρνω στραβά. Και δες... να σου πω σε αυτό που λες εγώ. Θα σου πω για τον εαυτό μου μόνο, γιατί ακούω πράγματα. Μα δεν σου είπα τι ήταν να πάρεις στραβά. Ακούω πράγματα από δικούς μου που δεν μου αρέσουν καθόλου. Όπως πρωτάθλημα Πρεσπών που δεν μου αρέσει, που αυτό για να το λέει ο Αριανός σημαίνει ότι θεωρεί ότι όλοι οι πόλοι είναι ΠΑΟΚ. Έτσι. Κατάλαβε και δεν μου αρέσει καθόλου. Που το λέει ο δικός μου πάντως. Έχει πολλές παραμέτρους. Και δεύτερον, και για τον Παντελίδη που λένε ότι άλλαξε τη φάση και έκανε και τώρα είναι wow. Τι wow ρε φίλε. Ό,τι βαθμούς πήρα στην πρώτη, τέτοια, στον πρώτο γύρο, τρέχε στο δεύτερο. Δεν κέρδισα ΠΑΟΚ, το μόνο που έκανα κέρδισα ΑΕΚ. Δημήτρη, δεν κέρδισα ΠΑΟΚ, κέρδισα Ολυμπιακό. Δημήτρη, παίζει ρόλο, αυτό είναι σωστό, δεν το ήξερα ότι οι ίδιοι βαθμοί πρώτο γύρο και δεύτερο. Βέβαια ο Παντελίδης είναι και, το, και στον πρώτο γύρο, έτσι. Βέβαια η εικόνα της ομάδας είναι διαφορετική, αυτό παίζει ρόλο, έτσι. Ναι, απλά θέλω να σου πω για καθαρά για τους βαθμούς, ναι, είναι διαφορετική. Απλά θέλω να σου πω, όταν μου χάρισε το Εργοτέλη στο κύπελο, ρε φίλε, ναι, θέλω να φύγεις, ρε φίλε. Ναι. Όταν μου χάρισε, ξέρω εγώ, εδώ μέσα από το Πανετολικό, θέλω να πάρω τον Μπούλο, ναι. Αλλά όταν με κερδίζει, δεν εννοείται, ρε φίλε. Πάντως δεν είσαι την κολοπετινίτσα, προπονητής στο Μάρι. Είπαμε, η φετινή ήταν μάλιστα. Έτσι όπως ήταν και μεγάλη ευκαιρία, εγώ δεν μπορώ να πάρω το κύπελο, άρεσε να πάει τελικό. Ήταν μεγάλη ευκαιρία φέτος. Τουλάχιστον να δείξει κάτι, να διεκδικήσει. Έτσι. Τέλος πάντων. Να σε καλά. Γεια σου, Δημήτρη. Καλή συνέχεια, να σε καλά, να σε ακούμε έτσι. Έτσι κι αλλιώς το κορδελιό είναι κυτρινόμαυρο, γνωστό αυτό. Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι που συνέβη τώρα, θα πάμε στο break. Πρέπει να έβαλε, sorry λίγο, γιατί εδώ έχω πολλούς Λιβερπουλάκηδες. Πρέπει να έβαλε κομπανί κιόλα το βάλε, πρέπει να έβαλε εκπληκτικό γκολ. Και εντωμεταξύ στέλνω στο φίλο μου δευτερόλεπτα πριν το βάλει γκολ. Λέω αφού δεν πήγε γκολ θα λήξει 0-0. Και με το που του έστειλα δες, να το. Ακόμη δεν το έχει. Έτσι. Το είδαμε. Καταρχήν στέλνω πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον Παπαδόπουλο. Είναι το παλικάρι από το κλαμπ Πάκου Μελβούρνη. Θα ήθελα λίγο να έτσι μαδευτεί λίγο στον αέρα τη πόλη ένα συμβάν που έγινε, το οποίο είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου. Το οποίο μου το είπε ο Μιχάλη, ο οποίο ήρθε την Παρασκευή το βράδυ. Νομίζω ή απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και έφερε ο άνθρωπος σε μία βαλίτσα 80 μπλουζάκια ή 100 δεν θυμάμαι από το Club Aug Μελβούρνης για να τα μοιράσει όπως κάνει κάθε χρόνο δηλαδή που τα δίνει, τα κληρώναμε σε εκπομπές όταν κάναμε τις πρώτες πτήσεις να τα μοιράσει σε διάφορους φίλους, σε ένα κλαμπ που είναι με τις μηχανές να τα δώσει σε φίλους, συγγενείς κτλ. Κατά τον έλεγχο λοιπόν των αποσκευών, ενώ κάθε χρόνο δεν γίνονταν τίποτα, τις περνούσε τις μπλούζες μια χαρά, είχε μέσα κάτι ψεύτικα δαχτυλίδια από την Αυστραλία, ψεύτικα ρε παιδί μου, τα οποία ήταν να τα δώσει για τα παιδιά, για τους κολλητούς του από το κλαμπ με τις μηχανές. Και το βλέπουν αυτοί στο μηχάνημα, στο αεροδρόμιο, και λέει να γίνει έλεγχο στην βαλέτσα, γιατί λέει παιδιά ψεύτικα είναι, λέει, ανέξτε, λέει, δεν υπάρχουν. Ανοίγουν λοιπόν, βλέπουν τα δαχτυλίδια ότι είναι ψεύτικα και τον κάνουν μανούρα για τις μπλούζες, το βάζουν και μάλιστα θα το πω, γιατί πρέπει να το πω, να ακουστεί για αυτούς εκεί στο αεροδρόμιο που κάνουν τον έλεγχο, τον λέει ένας τον Μιχάλη, όχι λέει αυτός λέει που είδε λέει τώρα λέει τις μπλούζες από τη Club Aug Μελβούρνης, είναι λέει Αριανός, την έβαψες, τον κάνει μια. Του λέει τι λες δε φίλε, λέει κάθε χρόνο. Τι λέει άκουλη, σε λέω την έβαψες. Έχω και το όνομα του κυρίου. Έχει τη σφραγίδα επάνω. Ναι, τις προηγούμενες χρονιές. Το λέω στον αέρα να το ακούσουνε. Έτσι, και θα περιμένω να δω αντιδράσεις. Κάτσε λίγο. Μην με πειράζει όταν μιλάω. Λοιπόν, τον βάζουν μετράν τις μπλούζες και το λέει θα σε χρεώσω 10 ευρώ, λέει, την μπλούζα. Δηλαδή 800 ευρώ. Και θα πληρώσει, λέει, γύρω στα 200 ευρώ, τον είπε ΦΠΑ κτλ. Του λέει, πας καλά, το λέει, ρε φίλε. Πας καλά, το λέει. Τις μπλούζες, εγώ λέει, τις φοράω κάθε μία ώρα, λέει, δρώνω και βάζω μπλούζες, τι νοιάζει εσένα, το λέει. Πας καλά, όχι, λέει, τις έβρε τις πουλήσεις, δεν είσαι καλά, το λέει. Κάθε χρόνο, λέει, δεν με κάνουν, λέει, τα φέρω και δεν με κάνουν, λέει. Τι πράγμα είναι αυτό. Και το λέει, θα πληρώσει 200 ευρώ, λέει, ΦΠΑ, 180 ευρώ ΦΠΑ, πώς τον είπε. Και τελικά τι έγινε. Για να σου πω, δηλαδή, ότι όπως θέλουν. Και κάνουν, πώς το λένε, κατάχρηση εξουσίας.
Τελικά το έβαλε το παιδί να πληρώσει 50 ευρώ. 50 ευρώ μόνο ΦΠΑ, γιατί λέει έπρεπε κάτι να πληρώσει. Ή θα κάνει σωστά τη δουλειά σου, κύριε εσένα, που θα, στη συνέχεια θα δω τι εξελίξεις θα υπάρχουν, αν ενδιαφερθούν κάποιοι αρμόδιοι εκεί στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Και θα ακουστεί και το όνομά σου. Να το ξέρεις. Το έχω το όνομά σου. Έχεις σφραγίδα επάνω στην απόδειξη που πλήρωσε ο Μιχάλης. Ή έπρεπε να κάνεις σωστά τη δουλειά σου και να πάρεις τα 200 ευρώ, τα 180 ευρώ που είπες αρχικά, που όρισες εσύ μια τιμή και θέλω να μου πεις πώς ορίζεις εσύ τη τιμή της μπλούζας. Τι είσαι εσύ εκεί στο αεροδρόμιο, η εξουσία του ελληνικού κράτους. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ή έπρεπε λοιπόν να τα πάρεις τα χρήματα κανονικά να απαιτήσεις και να ακούσεις, να ακολουθήσεις όλη την νόμιμη οδό, ή δεν έπρεπε να πάρεις τίποτα. Γιατί μπορούσε να σου πει το παλικάρι, εγώ ανά μία ώρα υδρώνω, έχω θέμα και αλλάζω μπλούζες. Δικαίωμά μου δεν είναι, την πλήρωσα μεταφορικά, δεν πλήρωσα. Ε? Μεταφορικά τη βαλίτσα την πλήρωσα, γιατί φέρω από την Αυστραλία εδώ. Κι όμως αυτός ο κύριος τον έβαλε να πληρώσει 50 ευρώ τελικά, γιατί λέει έπρεπε κάτι να πληρώσεις. Άρα ο άλλος που είπε ότι είναι αριανός την έκατσες, επιβεβαιώθηκε. Θα περιμένω λοιπόν από κάποιους υπεύθυνους του αεροδρομίου να ψάξουν λίγο την υπόθεση αυτή για τον κύριο, γιατί εδώ αν έπρεπε να ακολουθήσει νόμιμη οδό και όντως έπρεπε να πληρώσει, υπάρχει παρανομία από τον υπάλληλο που έκανε τον έλεγχο, ή έπρεπε να το βάλει να πληρώσει ή να το παρακρατήσει ή να κάνει κατάσχει, δεν ξέρω τι ισχύει για αυτή την υπόθεση, ή να μας πει γιατί πλήρωσε μόνο 50 ευρώ και γιατί πλήρωσε τα 50 ευρώ. Θα περιμένω λοιπόν μέσα στην εβδομάδα να δω τι θα γίνει και από εβδομάδα θα το ψάξω εγώ παραπάνω το θέμα. Και θα πω και το όνομα του κυρίου που έκανε τον έλεγχο. Έχω τη σφραγίδα επάνω το όνομά του. Έτσι. Ή τουλάχιστον να βγει να πει ένα συγγνώμη εδώ στον αέρα, να μας ζητήσει, να μας εξηγήσει για ποιο λόγο το έκανε αυτό εδώ το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, θα κάνουμε το break. Θα επανέλθουμε. Θα έχουμε ένα γεμάτο 20 λεπτό στο οποίο θα αναπτύξουμε λίγο το θέμα αυτό των ανίκανων που τοποθετούν σε υπουργεία, που δεν μπορούν να διοργανώσουν ένα τελικό κυπέλλο Ελλάδος με κόσμο. Δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια, πόσο να πω, 30.000 οπαδών σε ένα στάδιο που χωρά 65-70. Αν είναι δυνατόν, εν έτη 2018-2019, στην Αιθιοπία της Ευρώπης που ζούμε δυστυχώς στην Ελλάδα, δεν μπορούν 30.000 Έλληνες πολίτες να τους διασφαλίσει το κράτος, το Υφυπουργείο Αθλητισμού, τη σωματική τους ακαιρεότητα. Με λίγα λόγια λένε ότι είναι άχρηστοι. Με λίγα λόγια λένε ότι είναι ανίκανοι. Με λίγα λόγια μεταφέρουν τις ευθύνες σε άλλους. Είναι απαράδεκτο ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος, που είναι μια γιορτή, μια φιέστα, να διοργανώνεται και να γίνεται χωρίς κόσμο. Και εφόσον θέλετε να γίνει χωρίς κόσμο, γιατί είστε απαράδεκτοι, είστε ανίκανοι, είστε λίγοι, είστε βιτάμι, είστε σόφτοι, είστε. Γιατί να γίνει στην έδρα της ΑΕΚ, που είναι η φιναλίστ. Τώρα ευαισθητοποιηθήκατε για το ΒΑΡ. Όλη τη χρονιά που ζητούσε ο ΠΑΟΚ ΒΑΡ και έχασε βαθμούς και θα μπορούσε να το πάρει το πρωτάθλημα από το Δεκέμβριο. Πού ήταν το ΒΑΡ? Τώρα σας έπιασε ο πόνος για το ΒΑΡ. Ή μήπως θέλετε να κάνετε δώρο προγραμματισμένο ένα τίτλο στην ΑΕΚ για ψηφοδυρικούς λόγους? Σου λέει πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, πώς το πήρε? Παλικαρίσια, να δώσουμε και στην ΑΕΚούλα τώρα ένα κυπελάκι. Ε, μήπως το πάτε εκεί? Δεν θα σας περάσει. Δεν θα σας περάσει. Γιατί όπου και να γίνει αυτός ο τελικός, θα του σηκώσει την κούπα η Παουκάρα. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη. Λοιπόν, Manchester City, Leicester 1-0 στο 88. Για τους φίλους του Liverpool δεν είναι καλά τα μαντάτα. 89. Έως τώρα, για να δούμε μήπως στις καθυστερήσεις καταφέρει η Leicester και αποσπάσει ισοπαλία. Και χαρούν οι φίλοι της Λίβερπουλ. Τι ένσταση έχεις, Ελένη? Μιλάω. Να, εδώ μιλάς. Να, πού μιλάς? Εδώ δεν ξέρω, λέω πώς είναι κλειστό. Εκεί, όχι, ανοιχτό είναι ο Βασίλης. Ακούγεσαι. Ένα, δύο. Ένα, δύο, τρία.
Έχω μια ένσταση για μια λέξη που είπε. Τι είπα. Πάνω, έκατσα εγώ, για κύριο Ζάχος. Τι είπα. Δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά μην με διακόψετε. Όχι, δεν σε ναι, διακόπτω. Γιατί θα μου κόβετε τον ήρμο. Όχι. Η λέξη που είπατε ότι είστε αντιπαοξής. Ναι. Δηλαδή, αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Διότι ναι. εμείς, ας πούμε, εγώ προσωπικά, ναι. αλλά και όλοι οι παοξίδες, γιατί ναι. δεν ακούω πολλούς να το κάνουν, ναι. να το λένε. Ναι, μην το πεις, θα το πεις. Για πες το. Τι θα πω. Ότι δεν είσαι αντιαρτιανού. Ναι. Δεν το βγάζει ναι. ένα κόμπλεξ. Δεν είναι κακό, πράγμα. Δεν είναι, είναι κακό. Μα, όχι, όχι. Βγάζει αυτό εδώ υποδηλώνει ότι μισό νότελειο. Σου είπε μην τη διακόψεις. Φαντάζω εγώ τραβάω εδώ 8 μήνες. Συγγνώμη. Υποδηλώνει, εντάξει, όταν λες είμαι αντιπαοξής, σημαίνει ότι βγάζω ένα κόμπλεξ, αναγνωρίζω την ανωτερότητα και την υπεροχή του αντιπάλου και... Λέω ότι είμαι αντί αυτό. Δεν πρέπει να σας νοιάζει αυτό. Εσείς πρέπει να λέτε είμαι Αριανός, είμαι Αριανάρα, είμαι Άρης. Ναι. Τελείωσε. Δεν έχει αντιπαοξής και αντί ότι... Γιατί εγώ ας πούμε δεν θα πω είμαι αντί Ολυμπιακού, είμαι αντί Αεξού. Θα πω είμαι ΠΑΟΚ και είμαι ΠΑΟΚΑΡΑ. Ωραία. Δηλαδή το αντί Αριανός βγάζει ένα κόμπλεξ. Τα λέω καλά κύριε Τέλεια. Τι με νοιάζει, με δική σας άποψη είναι. Εμένα ρωτάτε, τι είμαι. Ο Κούγιας ο δικός σου είναι. Καλό. Λοιπόν. Μου βγάζει ένα κόμπλεξ. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό λέω, μου βγάζει ωραία. Ένα... Από τη δική μου την πλευρά. Κάτι ότι ωραία. Άρα, εντάξει, μια ωραία. Κατωτερότητα που ωραία, ωραία. Ένα... Ωραία, είπες να μην σε διακόψουμε, αλλά είπες. Μία, δύο, τρεις, το είπες. Το επανέλαβες, εντάξει, είμαστε ευγενικοί, αλλά εντάξει. Είπα, εντάξει. Άρα, παραδέχομαι. Εγώ είμαι αντιπαοξής και ο Τρέγιας είναι Φλωριανός, εντάξει. Όχι, εγώ το, ποτέ... το δέχομαι. Όχι, Φιλοργιάνος. Εγώ ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο που, που έχεις πει εσύ. Ναι. Ότι είσαι αντιπαοξής, έτσι. Εγώ ποτέ εδώ. Εγώ ναι. αυτό που είπα είναι ότι δεν χρειάζεται να λέμε είμαι αντιτέτοιο. Είμαι πάω. Ελένη, Ελένη, άκουσα, άκουσα. Επειδή δεν μενώ. Δεν μενώ. Ακούς. Ακούω, βεβαίως. Επειδή κάποιες απόψεις δεν μενοποιούμε, λοιπόν, δεν είναι κακό να λες ότι είμαι αντί. Δεν είναι καθόλου κακό. Και συνέχεια το ίδιο παράδειγμα δεν πειράζει τι να κάνουμε. Πήγαμε και σε 2-3 ευρωπαϊκές χώρες, τις είδαμε. Το ίδιο είναι και εκεί. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ε, καλά, εντάξει. Δεν είχε καλά στα αυτιά σου. Αυτό που σου λέει είναι ότι. Ναι, ότι υποβιβάζεις σε ότι, σένα. Όχι, αναγνωρίζει την ανατορότητα του άλλου. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Εγώ συμφωνώ πολύ με την Ελένη. Καλά, προηγουμένω μα έλεγε. Το κράζει, μα θαυμάζει, α πούμε. Α, δεύτερη φορά που το είπε. Λοιπόν, και πριν πάμε στο φίλο, πολύ σωστό δεν το ήξερα. Πολύ σωστά τα είπε η Ελένη. Ναι, μπράβο, Ελένη, εντάξει να πούμε. Δύο γράμμε. 10 πέναλτι έχει κερδίσει. Ο Άρης είναι η ομάδα με τα περισσότερα πέναλτι, λέει ο φίλος. Μήπως ξέρεις Τρέγια ποια είναι η ομάδα με τα περισσότερα. Δηλαδή με τον Παοξή γραμμένο στην ΕΠΟ, ο Άρης πήρε τα περισσότερα πέναλτι στην ιστορία. 10 όντως και έβαλε τα 5, 50%. Πόσα κέρδισε, λέει. Ναι, 10. Μπράβο. Ωραία. Τα δύο δεν ήταν από αυτά, όντως. Ένα με τον Παναθηναϊκό και ένα και χθες. Κανα 2-3 ήταν και δεν ήταν. Ακριβώς. Εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρεις ποια είναι η ομάδα όμως που τη φυρίξαν τα περισσότερα πέναλτι και πόσα ήταν. Κατά. Για παίζει ρόλο κι αυτό. Παίζει ρόλο κι αυτό. Δεν παίζει. Ο Άρης, πώς δεν παίζει. Ξέρεις πόσα του φύριξαν κατά τον Άρη. Πες. 12. 15. 15. Δηλαδή 10 κέρδισε και 15 κατά. Εντάξει. Βέβαια, ομάδα που πήρε 2 πέναλτι στο 12 δεν υπάρχει, έτσι. Στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να είναι καλό ο φίλος ο Θανάσης, τον ευχαριστώ για την βοήθειά του. Θα το ψάξω τώρα, τον Θανάση, εγώ δεν τον πιστεύω. Έτσι, αυτό που είπε κατά 15, δηλαδή πού είναι Θανάση στα 15 κατά του Άρη. Έτσι λέει ο φίλος. Δηλαδή ο Κουέστα 15 φορές στήθηκε και το χτυπήσα πέναλτι. Ναι. 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 Κάτσε και μόνο 10 κέρδισες. 2 κέρδισες με τον Παναθηναϊκό. 10, 10. Και 2 χθες. 4. 4. 4 σε 2 μάτς. Ναι. Στα άλλα 28 και τι πήρες, 6 μάτς. 6 πέναλτι. Ένα με τον Μπάουκ. Ένα με τον Μπάουκ 5. Το χάσα. Δεν ξέρω τι έκανες. Καλά, αυτός ο Θανάσης πολύ κλεφταράς είναι. Πόρε Θανάση. Πόρε φίλε. Πάμε στους δύο φίλους. Άλλο γκέμπερς βρήκαμε. Πω, ρε, τι είναι αυτή, ρε, που μπλέξαμε. Λοιπόν, έλα, ναι. Γεια σας, μάγκες. Γεια σου, Γιώργη. Λοιπόν, είναι και η Ελένη, πες και την Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, άντες, φύρα, τώρα. Καταρχήν θα πω εγώ ότι είμαι ο κλασικός αντιολυμπιακός. Έτσι, δεν είναι καλό. Δεν γουστάρω, ναι, αλλά δεν είναι καλό. Είπε η Ελένη όμως, δεν είναι καλό. Είναι δικό μου προσωπικό μου θέμα, πρώτον. Ναι. Επειδή ζω και στην Ευρώπη και έχω πάει σε όλο τον κόσμο εκδομές με την Παοκάρα και τα λοιπά, ξέρω την νοοτροπία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συμβαίνει με την Bayern, έτσι. Έτσι. Είναι ακριβώς που έχει συμβεί και σε άλλες μεγάλες. Η Μόναχο 1860 δεν είναι αντι-Bayern, ας το πούμε. Ναι, και αλλάζει λίγο γιατί είναι και λοκά ματατόρι, είναι τέρμπι, είναι λίγο άλλη φάση. Λοιπόν, sorry, σε διακόπτω, τελικό Manchester City Leicester 1-0. Για το Ματσιούκι το είπα αυτό. Ουφ,
Σ' ακούει και ο Ζαγόρας όμως το Θαβάς πολύ χρήσιμο. Και τι, είχα ένα άγχος το είχα να σου πω την αλήθεια. Όσο για, το, για τη στατιστική που αναφέρατε, αυτό το παλικάρι ο Θανάσης, ναι. που είπατε για τα 15 πέναλτι, αυτό υποδηλώνει ότι η άμυνά σου δεν είναι καλή. Σωστό αυτό που λες. Πάω για παράδειγμα, δέχεται σε κάθε μάτσα, άμα δεις τη στατιστική, ναι. 2-3 φάσεις στα 90 λεπτά. Άμα ναι. δεις τα center back μας και ο Βαρέλα και ο Κρέσπο, που νομίζω έχουν τις λιγότερες κίτρινες κάρτες, αυτό υποδηλώνει ότι η ομάδα έχει κράχτη άμυνα, έχει δυνατή άμυνα. Φέτος την είχε όντως. Ναι. Έκανε, και το ρεκόρ, όμως, έκανε και το ρεκόρ όλων των εποχών. Σε καλύτερη άμυνα την ιστορία του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, 14, στην ιστορία του ΠΑΟΚ, 14 γκολ. Δεν, ναι. δεν ξέρω αν είναι στις 30 αγωνιστικές και το καλύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μας πει ο Θανάσης, ρε. Δεν τα ψάχνει ο Θανάσης. 14 γκολ έχουμε φάει. Θανάσης τα ξεχνάει. Είναι όμως μια συνολική δουλειά, έτσι. Θανάση. Ναι. Όλη η ομάδα. Λοιπόν, όσο για το τελικό του κυπέλλου, εγώ πραγματικά έχω συγχαθεί. Έχω φίλους, συγγενείς και τα λοιπά που όλοι έχουν ετοιμαστεί για να κατεβούν για αυτήν τη φιέστα. Έρχονται άτομα από Μελβούρνη, έρχονται από Βέλγιο, από Γαλλίες, από Αυστραλίες, από Γερμανίες. Και κόβουν δηλαδή με το έτσι θέλω, αυτό είναι δικτακτορικό, είναι χιτλερικό αυτό που κάνουν, επειδή είναι ανίκανοι, πραγματικά για μένα είναι ανίκανοι, γιατί ποιος ο λόγος να γίνει το μάτς στο ΟΑΚΑ όταν δεν θα υπάρχουν φύλαθλοι. Πέστε μου. Γιατί να μην γίνει έχει λογική Τούπα, αυτό που λες. Αυτό έχει γιατί λογική. Να μην γίνει στην Μακεδονία, ποιος ο λόγος να κατεβεί η ομάδα στο ΆΚΑ. Εγώ δεν θα κατέβαινα. Θα έλεγα δεν παίζω σε αυτή την έδρα. Δεν γίνεται αυτά. Αυτό είτε... Όχι. Με συγχωρείς φίλε Γιώργο, εδώ διαφωνούμε κάθετα και ας το μην τα λες αυτά στον ΆΚΑ. Τι θα πει δεν κατέβαινες. Τι θα πει δεν δηλαδή, κάνεις. Πάνε να κάνεις το πρώτο double στην ιστορία σου. Πάνε να το κάνεις αίτητος να γράψεις ιστορία. Θα έχεις συνέπειες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το εννοώ έτσι, δηλαδή με το έτσι θέλω. Εγώ θα έλεγα ρε παιδί μου, ποιος ο λόγος να γίνει ο τελικός στο ΆΚΑ όταν δεν έχει φιλάθλους. Δηλαδή ποιος ο λόγος, δεν το καταλαβαίνω εγώ. Υποτίθεται ότι είναι το μοναδικό γήπεδο και καλά στην Ελλάδα που μπορεί να διεξαχθεί ένας τέτοιος τελικός. Έτσι δεν μας λέγαν τόσα χρόνια. Και εσύ αναφέρθηκες ότι περισσότεροι τελικοί που έχουμε πάει είναι πάντα εκτός Μακεδονίας. Άκου λίγο, δηλαδή, να σου το πω άλλη μια φορά. Είναι 20 ο 20ος τελικός, στους 17 έχεις πάει Αθήνα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μία ζωή είσαι στην απέξω. Ναι. Αυτό δηλαδή νομικά στέκεται. Δηλαδή μπορεί ένας υπουργός να βγάλει αυτήν εδώ την απόφαση, δεν μπορεί να πει η UEFA είναι δυσφήμιση του θεσμού. Δεν μπορούν να βγουν αυτοί δηλαδή και να πούνε κάτι. Ένας τελικός κυπέλλου που είναι θεσμός, που είναι γιορτή, που χαίρεται όλος ο κόσμος για να πάει να δει αυτό το τελικό και βγαίνει τώρα αυτός εδώ, για μένα είναι δικτάτορας και βγάζει αυτήν εδώ τη γελία την απόφαση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτή η απόφαση, Γιώργο, δεν βγήκε μόνο από τον Βασιλιάδη να γνωρίζεις. Ο Βασιλιάδης πήρε αυτή την απόφαση γιατί μία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να εγγυηθεί για τους οπαδούς της. Και αυτή δεν ήταν ο ΠΑΟΚ σίγουρα. Γιατί ο οπαδός του ΠΑΟΚ δεν έδωσε δικαίωμα πουθενά φέτος. Εν αντιθέση με τον οπαδό της ΑΕΚ, που σε πάρα πολλά μάτς είναι και το μείον 3, είναι και η Μολότοφ στο ευρωπαϊκό το μάτς με τον Άγιαξ, είναι και άλλα τόσα μάτς που έγιναν επεισόδια με τους ΑΕΞΙΔΕΣ, για τους οποίους οπαδούς ο Μερισανίδης δεν μπορούσε να εγγυηθεί. Ναι, δεν του συμφέρει. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, αν έλεγε ο Μελισανίδης και ο Σαββίδης ότι εγγυούμαι εγώ για τους οπαδούς μου, θα το δεχόταν ο Βασιλιάδης, δεν το κατάλαβα. Το θέμα είναι σαν κράτος, σαν πολιτεία, εσύ, στη γιορτή του ποδοσφαίρου, στον τελικό κυπέλλο Ελλάδος, δεν μπορείς να εγγυηθείς τη σωματική ακεραιότητα 30-40 χιλιάδων οπαδών μέσα σε ένα στάδιο 70 χιλιάδων θέσεων. Εν έτη 2019 και καθόμαστε και το συζητάμε. Δηλαδή έχουμε και εκλογές. Φαντάσου να μην είχαμε εκλογές. Και άντε δεν το δέχεσαι. Αφού δεν το δέχεσαι, γιατί με βάζεις να παίξω στην έδρα μίας ομάδας από τις δύο που είναι φιναλίστ. Βάλε με να παίξω στο Παγκρίτιο. Βάλε με να παίξω στο Καφτατζόγλιο. Γιατί με βάζεις στο Καφτατζόγλιο. Ουδέτερη έδρα δεν είναι. Τώρα λέει βρήκαν το ΒΑΡ και ο ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ βάλει το ΒΑΡ, βρε μύγες, βρε κουνουπάκια. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι αυτός που είπε ότι θα χρηματοδοτήσει το ΒΑΡ και κάποιοι άλλοι πέσατε να το φάτε γιατί δεν το θέλατε. Γιατί ξέρατε πάρα πολύ καλά το μεταβατικό στάδιο
του γκρεμίσματος της κόκκινο-πράσινο-κίτρινης παράγκας σας. Τι θα γίνει. Και ο πρώτος που είπε για τους ξένους διαιτητές. Το ξεχνάμε αυτό. Έτσι ακριβώς, τέλος πάντων. Ολοκλήρωσε Γιώργα να πάρω και τους υπόλοιπους. Έγινε μάγκες, να είστε καλά. Εδώ είναι ο Μιχάλης, να ξέρεις. Εδώ είναι ο Μιχάλης. Εδώ από κάτω είναι, τώρα θα το βρω. Σοβαρά, θα πάμε για ξύδι, ναι, να ξέρεις. Χαιρετίσματα σε είπε ο άνθρωπος. Πες μια καλή νύχτα, τι πράγμα είσαι. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Δεν άκουσα να ακούσει, αφού παίζει με το ηλεκτρονικό σου εδώ. Βάλ τα ακουστικά σου να ακού. Πες μια καλή νύχτα, ρε τον άνθρωπο. Τι πάθανε. Τι αγενέ. Αυτές από την Καλαμαριά είναι άβγαλτες, ρε. Δεν είναι λίγο δυτικές, λίγο μαγκάκι. Μισό λεπτό να το καλύψω. Άντε, καλή νύχτα. Καλή νύχτα και να είστε πάτε καλά και πάντα πάω κάρα. Επίσης, για χαρά. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Πορκίτο, καλησπέρα, Πορκίτο. Ω, καλώς το να. Καλώς και την κοπελιά, όλο κοπελιές φαίνεται. Τι γίνεται, δεν τις φέρνουμε. Δεν τις φέρνουμε, έρχονται έτσι να ορίστε, ρώτα την. Εδώ είναι, ας το πει. Τι θα πει τώρα, έτσι που στις τόφερες. Φίλε, τι στις τόφερες, τι να κάνουμε, δηλαδή μας αμφισβητεί ο δίπλα, μας αμφισβητείς και εσύ. Δηλαδή τι έχω πάθει με σάδιο φέτος. Αφού έρχονται ρε φίλε, τι να κάνουμε, γουστάρουν. Βασίλη. Ωραία. Έλα Θόδωρε, έλα, είσαι ο τελευταίος. Μην κάνετε, οι υπόλοιποι κλείσαν οι γραμμές. Εγώ αμφισβητώ φίλε τον Βασιλιάδη και όλους αυτούς τους αείφης, κατεξακολούθησης αείφη λασπολόγους, τους δολοπλόγους που έχουν αφήσει τη Lady Macbeth να παίρνει μαθήματα από αυτούς στη δολοπλοκία στο Θρανείο, έτσι, για να μην θέλουν να το κάνουν αυτοί φίλε με κόσμο, εμένα που με έχουν μάθει αυτοί βρωμιάριδες να σκέφτομαι έτσι πονηρά, μου λέει ότι είναι σίγουρα επειδή είτε φοβούνται τα επεισόδια που θα κάνουν οι δικοί τους οπαδοί, γιατί οι δικοί μας έχουν πάρει το πρωτάθλημα, είμαστε άνετοι, τους έχουμε δύο χρονιές από κάτω και να μην το πάρουμε δεν έγινε και τίποτα, δεν τρέχει κάτι για μας. Στην ουσία αυτοί επειδή φοβούνται τους δικούς τους, είτε αυτός είναι ο λόγος, λέω εγώ τώρα, είτε γιατί ξέρουν ότι με κόσμο θα το χάσουν. Οπότε όλο το πατηρτή γίνεται για να μην χάσει η ΑΕΚ και για να έχει περισσότερες πιθανότητες για να το πάρει. Συγγνώμη, συμφωνώ απόλυτα σε όσα λες, αλλά εγώ θέλω να προσθέσω ότι με βάζεις να παίξω στην έδρα του αντιπάλου που είναι και φιναλίστ. Έτσι. Δεν με αφήνεις και τον κόσμο μου που είναι ένα από τα δυνατά μου όπλα. Για ποιο λόγο. Μη σου κάνει εντύπωση να πρέπει να παίξουμε και με 10 παίκτες. Να σου πούνε. Για ποιο λόγο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, κάτι σου λέω, έτσι. Δεν με αφήνεις. Okay. Που αυτό είναι υπέρ της ΑΕΚ. Είναι η έδρα της. Το ΑΚΑ. Γιατί μου λένε κάτι χάρτινη, κάτι ημιτασιόν δικέφαλη του Νότου. Μου λένε δεν είναι η έδρα μας, λέει το ΑΚΑ. Ποια είναι η έδρα σας, ρε φιστίκη. Ποιο είναι η έδρα σου, βρε Λάχανο Βρυξέλλων. ΑΕΞΗ. Ποια είναι η έδρα σου. Πού παίζεις, ρε. Πού παίζεις, ρε, όλες τις αγωνιστικές εντός έδρας. Πού παίζεις, στο λεωφόρος Αλεξάνδρας. Πού παίζεις, στη Φιλαδέλφεια την κρεμισμένη. Ε. Πού παίζεις, στο Καραϊσκάκι. Όσο το ΑΚΑ είναι η έδρα σου. Παίζεις 30 με 35 παιχνίδια, μην σου πω και 40, κάθε χρόνο. Από τότε που γκρεμίστηκε η Φιλαδέλφεια. Είναι η έδρα σου το ΑΚΑ. Ποιανού έδρα είναι το ΑΚΑ, δεν είναι τη ΑΕΚ. Δηλαδή να ξέρουμε και τι λέμε ρε στις ΑΕΞΙΔΕΣ. Ελάτε να παίξεις το Καφτατζόλιο, εγώ δεν σου λέω να παίξεις την Τούμπα. Γιατί άμα γινόταν κάτι τέτοιο και ερχόσασταν στην Τούμπα, θα είχατε ξεσηκώσει και θα είχατε να πούμε γυρίσει την Ελλάδα ανάποδα. Ελάτε στο Καφτατζόγλιο να παίξετε. Δεν θέλετε το Καφτατζόγλιο. Ελάτε στο Κλεάνθη, στο Βικελίδη, μέσα να το σηκώσω. Δεν έχω πρόβλημα. Ελάτε στο Κλεάνθη να παίξουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Ουδέτερο γήπεδο δεν είναι. Αλλά δεν κουβαληθήκατε 17 φορές εσείς στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα σε 20 τελικούς. Εμείς κατεβαίνουμε κάτω. Εντάξει. Για να ξέρουμε πώς είναι και τα πράγματα. 20 τελικούς, ο 20ος, 17 φορές κατέβηκα στη Χαβούζα. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Και ο Βασιλιάδης τώρα, λέει, γιατί χωρί κόσμο ρε φίλε. Γιατί χωρί κόσμο, γιατί δεν μπορείτε να εγγυηθείτε εσείς και η αστυνομία τη σωματική ακαιρεότητα των οπαδών, των φιλάθρων. Κλείστε το κολομάγαζο, κλείστε το ρημάδι, τι το έχεις εκεί πέρα και το κρατάς. Κλείστο, ή αν δεν είσαι εσύ ικανός, παρετήσου. Παρετήσου χθες. Δεν το κατάλαβα. Εδώ μιλάμε για γιορτή. Για γιορτή του ποδοσφαίρου, έτσι δεν ονομάζεται το κύπελο Ελλάδος. Γιορτή ποδοσφαίρου το ονομάζεται. Αυτό δεν είναι γιορτή. Αυτό δεν είναι γιορτή. Είναι φασιστική νοοτροπία, αποφασίζουμε και διατάζουμε. Ο Χίτλερ, ο Αδόλφος, αποφασίζουμε και διατάζουμε, δεν είχε. Άμα δεις, έχει φωτογραφία με τελικό κυπέλο Γερμανίας, που είναι ο Αδόλφος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Τι είναι αυτό το πράγμα. 30.000 κόσμο δεν μπορείτε να ελέγξετε. Δηλαδή 15.000 ή από εδώ, 15 ή από εκεί. Είμαστε σοβαροί, ρε παιδιά. Λίγο σοβαρότητα δηλαδή. Ο Χριστός και η Παναγία. Έλληνες πολίτες, δεν μπορούμε να πάμε στην πρωτεύουσα της Ελλάδος που ζούμε να δούμε την ομάδα μας. Ποιος θα μου το απαγορέψει, ρε. Γιατί. Τι υπάρχει στρατιωτικός νόμος. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε, τα παράδειγμα. Και δεν μιλάει κανείς. Πού είναι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, ρε. Πού είστε, ρε, πού είστε, ρε, όλοι που πάτε για δήμαρχη να μιλήσετε για τον ΠΑΟΚ, που έφερε πρωτάθλημα στην πόλη που θέλετε να γίνετε δήμαρχοι. Ε, πού είστε, ρε. Θα βγείτε τώρα σε κανένα δύο εβδομάδες και θα πάτε στις καφετέρες εδώ στη Λεωφόρο Νίκης με το χαμόγελο σαν χαζοχαρούμενοι να γελάτε μέχρι τα αυτιά για να πάρετε χειραψία. Άμα φάτε καμιά χλέπα, θα σας πειράξει όμως από κανένα ΠΑΟΚι. Πού είστε εδώ οι πολιτικοί της Βόρειου Ελλάδος, οι βουλευτές της Βόρειου Ελλάδος που εκλέγεστε από εδώ να αντιδράσετε, να μιλήσετε. Ο κόκκινος Ολυμπιακός ο Βασιλιάδης σας κάνει τη γουστάρι. Τι λέτε, μωρέ. Δεν μπορώ μες στην ίδια μου τη χώρα να πάω να δω την ομάδα μου. Μου το απαγορεύεις εσύ και μου δίνεις 500 προσκλήσεις που τις πάνε χορηγοί. Τι λες, ρε. Τι λες, εγώ δεν παίρνω διαρκείας, εγώ δεν πληρώνω εισιτήριο. Αυτά δεν πάνε στο κράτος, πού πάνε. Φιπιάδες σε πληρώνω, τους δρόμους τους πληρώνω, εφορία δεν σου πληρώνω. Τι μου λες τώρα. Και κανείς δεν μιλάει, όλοι την πνίγεται. Για να κάνετε δώρο στην ΑΕΚ ένα κύπελο. Και μου βάζεις τώρα εμένα δικαιολογία, μου βάζεις εμένα δικαιολογία το ΒΑΡ. Δεν τον τρώω τον παπά, ρε. Ποιο ΒΑΡ. Όλη τη χρονιά γιατί δεν μου βάλατε το ΒΑΡ, ρε. Να πάρω να πούμε τη νίκη με τον Άρη. Να έχω άλλους δύο βαθμούς με τον Call of Sight. Να πάρω τη νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ. Που με απέβαλε εμένα το Ζαμπά. Ενώ έπρεπε να αποβληθεί ο Λιβάγια. Και είμαι 0-1 στο 21 και να το πάρω περπατώντας, κατουρώντας το πρωτάθλημα από το Δεκέμβριο. Γιατί δεν μου το βάλατε το ΒΑΡ στο πρωτάθλημα, τώρα σας έπιασε το ΒΑΡ. Αυτό είναι παπάς, ρε Τάσο, δεν υπάρχει ΒΑΡ τώρα. Όλα είναι προδιαγεγραμμένα, αδερφέ, για να κάνουν δώρο για ψηφοθυρικούς λόγους την κούπα στη Χάρτινη. Όμως, αυτό είναι όλο το story. Δεν φτάνει δώρο που την κάνουν ένα γήπεδο. Δεν φτάνει δώρο που την κάνανε 400 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να την κάνω δώρο και κούπα. Την ΑΕΧ 2014. Με κατάλαβες τι γίνεται. Εκεί είναι όλο το story, αδερφέ. Γι' αυτό χοροπηδάνε όταν ακούνε την αλήθεια και τα συνεταιράκια όλα του ΠΟΚ, των Χάρτινων, και τα κίτρινα συνεταιράκια εδώ πέρα της πόλης. Ξέρεις γιατί. Γιατί με δικά τους γεννητικά όργανα δεν μπορούν να ερωτροπήσουν αυτοί. Ούτε με ξένα μπορούν φέτος. Εκεί είναι όλο το love story, αδερφέ. Τάσο, ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή φοβούνται, αυτά όλα που περιέγραψες εσύ, είναι φόβος. Και όταν ο παίχτης της ΑΕΚ που τον έχω πελάτη 3 χρόνια τώρα και που εκτός δικαστηρίων δεν μπορεί να με κερδίσει, το ξέρει όταν ο προπονητής του το ξέρει και ένα μήνα τους προετοιμάζει όχι για να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ, όχι για να παίξουν επίθεση, να βάλουν γκολ, απλά για να τον σταματήσουν. Δηλαδή, ακούει εκεί τους αλέφαντους και τους τρισαλέφαντους να παίξει 3-5-2, ας μου βάλει εμένα Μπακασέτα και τον άλλον τον Ξανθούλη στην αριστερά-δεξιά, να με κρατήσουν πίσω τον Κρέσπο. Και τι να κρατήσεις και τι να κάνεις, να με παίξεις με ποιον εσείς, με τον Άλεφ και με τον Μάνταλο στο κέντρο και να κάνει το ψωστο δεκάριο ο Λιβάγια. Με τον Πεντατζή. Όπου και να γίνει, άσε που θα γίνει στο Ακάντα Βατζηλίκη, να ξέρεις, αποφασίζουμε και διατάζουμε, πάλι μέσα στον Αττικό ουρανό θα το σηκώσω και θα το καραγουστάρω. Για μένα θα βάλατε πυροτεχνήματα, θα τα βλέπουν οι Χάρτινοι, θα τα βλέπουν οι Φαταόλιδες, θα τα βλέπουν οι Αφραγκούζοι και θα αρρωσταίνουν πάλι, να ξέρεις. Και φυσικά θα έχουμε και μνημόσυνο στην πόλη πάλι, να ξέρεις. Ξέρεις τι είναι να ξανακούσεις τις κόρνες, ε? Πριν μια εβδομάδα τις άκουγες. Ξέρεις τι είναι να ξανακούς τις κόρνερ. Μπιπ, να κλείστα. Ρε μάνα, κλείστα μπατζούρια, ρε μάνα. Κλείστα παράθυρα, ρε σημάνα. Δεν αντέχω, δεν μπορώ. Θα σκάσω, βρε γοράκι μου. Κλείστα, μωρή, τα μπατζούρια, δεν τους μπορώ, ρε. Ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Ξέρεις τι θα πάθουνε. Το θάνατο τους Αλεπούς θα πάθουνε, ρε. Το θάνατο τους Αλεπούς με τον ΠΑΟΚ τους τρέλανε ο ΠΑΟΚ. Τα αφεντικό της χώρας άπλωσε τα σπρώματα φτερά και σκέπασε όλη την επικράτεια. Ο μεγάλος δικέφαλος ο Αετός δεν την αντέχουνε. Αρρωστήσανε, σκάσανε. Βράζουν στο ζουμί τους. Έτσι θα το υποφέρετε, θα το υπομένετε όπως το επιμέναμε εμείς 34 έτη. Ήμουν 15 και έγινα 48-49. Αράξτε τα κιλά σας τώρα να απολαύσετε την αυτοκρατορία του ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια και όλα μέλη, όλα γάλα. Κάνε ένα επίλογο να κλείσουμε γιατί ήρθε και ο Ζαγόρας.
Τι να πούμε παραπάνω, εσύ τα είπαμε όλα. Ναι, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Εγώ επιμένω ότι θα χάσει η ΑΕΚ. Το επιμένω και το υποστηρίζω. Όχι μετά Χριστόν προφήτη. Σου λέω και τους λόγους. Γιατί θα τα πούμε όλη την εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε. Κλείσε. Έτσι ακριβώς αμυντικά και να το πιστέψουμε όλοι. Γιατί οι παίκτες μας το πιστεύουν. Εμείς το έχουμε πάρει λίγο αψήφιστα και νομίζουμε ότι θα το πάρει η ΑΕΚ και θα το κάνει δώρο. Όχι ρε παιδιά. Δεν θα αφήσω τίποτα από εδώ και πέρα. Δεν θα αφήσω καμία κούπα. Θα τις διεκδικώ όλες και θα τις παίρνω. Όχι τα βατζιλίκη, θα τις παίρνω γιατί είμαι καλύτερος. Αυτό και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, Θόδωρε. Λοιπόν, αυτά από μας. Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγκα, Ζάχο Ντρούλινγκ, έφτασε στο τέλος η εκπομπή. Θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο εδώ στις 8. Αφού πούμε ότι κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές. Ο καλύτερος γύρος της πόλης χοιρινός κοτόπουλο. Σουβλάκια κοτόπουλο, σουτζουκάκια, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα. Ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά που το βρίσκουμε στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην Διοικητηρίου. Δελιβεριά, παραγγελίες για τους βλάχους που δεν καταλαβαίνουν. 23-15-20-555. Επαναλαμβάνω, 23-15-20-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Ελενίτσα, πώς είναι στην εκπομπή από κοντά? Καλά, μια χαρά που ήσασταν. Πολύ ωραία. Η κόντρα σας ήταν. Μην κοιτάς εμένα όταν μιλάς, κοίτα το όφωνο που λέει και η Άνιτα. Γιατί δεν ακούγεσαι, παιδί μου. Δεν ακούγεσαι. Ακούγεσαι, αλλά βαθιά. Σαν να είσαι από την υπόγα. Εντάξει. Άμπρα, πάρ' το μικρό. Ναι, ωραία, το πιάνεις έτσι το μικρόφωνο. Πάρ' το μίλα και κάνε ένα επίλογο να φεύγουμε. Τι να πω, ότι. Σου άρεσε η κουβέντα. Ήταν επικοδομητική πάντα όλες οι κουβέντες σας του Άρη Πάο. Καλά, η αλήθεια είναι ότι πάντα κερδίζουμε εμείς τα σημεία και όχι μόνο. Εμείς είμαστε. Εμείς οι Παοξίδες. Μπράβο, εσύ, Ελένη, μ' αρέσει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που, αν και μείναμε έκπληκτοι, γιατί φάγαμε μπούκα, έτσι, από τη φίλη μας την Ελένη, που είναι και θαυμάστε εδώ τις εκπομπές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ελπίζουμε να ήμασταν και εμείς ευχάριστη παρέα για εσένα, και εγώ και ο Ζάκος. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε συνάμα και όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος και σήμερα στους 107,4 στον FM με την αγαπημένη της εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Εδώ μετά στο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ, όπως και τον ηχογλύπτη μας, καλά τον είπα, τον Βασίλειο Καβαδία, για την πολύτιμη συνεισφορά, παύλα, συνεργασία που είχαμε και απόψα. Καλό βράδυ. Και... ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ εδώ στις 8, όχι 10 όπως σήμερα. Ακολουθεί ο Ταρζάν. Εδώ του Λίμπερο, με την εκπομπή Ζούγκλα, Γιώργος Αγόρας, το επιτελείο του, η μοναδική παρέα που φτιάχνει κάθε βράδυ και σας κρατάει special συντροφιά. Μείνετε όλοι εδώ συντονισμένοι, γεμίστε το ποτήρι σας με την πυράκλα την παγωμένη, βάλτε την ουισκάρα σας, ανοίξτε και τα συνοδευτικά και απολαύστε Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια Τρόπουλο, Ζάχο Ντρούλινγκ και τη Δεσποινής Ελένη και τον Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.